Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Ένα πολύ καλό απόγευμα εύχομαι σε όλους σας. Καλεσμένοι μας σήμερα για να συζητήσουμε την επικαιρότητα εκπρόσωποι τεσσάρων κομμάτων, τους οποίους θα σας παρουσιάσω σε λίγο. Πρώτα απ' όλα, είχαμε σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο σήμερα. Συζητήθηκε μεταξύ του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αρχηγών και εκπροσώπων κομμάτων, το θέμα των μη εξυπηρετουμένων δανείων. Τεράστιο θέμα. Αποφασίστηκε η σύσταση ειδικής επιτροπής για τα μη εξυπηρετούμενα. Θα δούμε σε λίγο στην πορεία πώς προχώρησε αυτό το θέμα. Δύο εκ των καλεσμένων μας, ο ένας είναι εδώ, ο άλλος είναι καθοδόν. Ήταν και παρόντες στην συνάντηση. Ωστόσο, η Κομισιόν έβαλε σφραγίδα για τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ προς την Τουρκία για το θέμα των προσφύγων. Για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο προειδοποιεί ο Ερντογάν, αναφερόμενος στις βάσεις που κατασκευάζει το ΝΑΤΟ στη Συρία και ότι αυτό θα οδηγήσει, όπως ισχυρίστηκε και άφησε άφωνους αυτούς που τον παρακολουθούσαν, σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, και κάλεσε τον τουρκικό λαό να είναι σε εγρήγορση. Το τραπέζι των συνομιλιών δείχνουν για το Κυπριακό, δείχνουν μετά τα Ηνωμένα Έθνη και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και ποια είναι η αντιμετώπιση, ποιο το σχέδιο δράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της τουρκικής επεκτατικότητας. Αυτά συζητούμε στη σημερινή εκπομπή μέχρι τις 7 παρα 10 και με τις δικές σας τηλεφωνικές, αν θέλετε, παρεμβάσεις στο 25-245-111 ή γραπτός στους λογαριασμούς της εκπομπής «Η Αλήθεια Καίει» σε Facebook και Twitter. Προτιμάτε το Facebook, διότι στο Twitter κάποιες μέρες μας κάνει κάποιο πρόβλημα εδώ, δεν ξέρω τι συμβαίνει και δεν φαίνονται τα μηνύματα. Καλωσορίζω τον κύριο Ανδρέα Μιχαλίδη, εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού, τέως βουλευτή. Κύριε Μιχαλίδη, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Ο κύριος Λεύκιος Δωράτης, μέρος της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ. Κύριε Δωράτη, καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Και ο κύριος Παναγιώτης Σαβίδης, οικονομικός διευθυντής της Συμμαχίας Πολιτών. Κύριε Σαβίδη, καλησπέρα, καλώς ορίσατε κι εσείς. Καλησπέρα, χαίρομαι σας. Ήσασταν και στην συνάντηση σήμερα στο Προεδρικό. Αναμένουμε, μας ειδοποίησε ότι είναι πολύ κοντά εδώ, πρέπει να τον καθυστέρησε η τροχαία κίνηση, και τον εκπρόσωπο τύπου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, του ΕΛΑΜ, τον κύριο Γεάδη Γεάδη. Λοιπόν, συστήνω να αρχίσουμε με αυτό του Ειδικής Επιτροπής που αποφασίστηκε στο Προεδρικό για τα μη εξυπηρετούμενα, για να επανέλθουμε και στα άλλα θέματα, τα καυτά. Είναι με καυτή πατάτα και αυτό των ενεργειακών σχεδιασμών, των τουρκικών απειλών και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα συζητάμε όμως, θα τα συζητήσουμε και σήμερα, αλλά θα συζητάμε πολύ καιρό. Τι να αναμένουμε από αυτή την σύσταση της Ειδικής Επιτροπής, ποια μη εξυπηρετούμενα θα καλύπτει. Προεκλογικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε μιλήσει για το σχέδιο Εστία, το οποίο θα επιλαμβανόταν όρων αυτών των θεμάτων, και αν τελικά θα προχωρήσει αυτή η Επιτροπή και θα επιλύσει, θα δώσει λύσεις και αδιέξοδα σε όσους έχασαν τον ύπνο τους, διότι δεν μπορούν, όχι διότι αμελούν, για αυτούς μιλάμε, διότι δεν μπορούν, πραγματικά δεν μπορούν, με όλα όσα επέφερε η οικονομική κρίση, να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Κύριε Μιχαηλίδη. Καταρχάς, αγαπητέ μου Δημήτρη, θα πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την διενέργεια αυτής της συνεδρίας. Επειδή είπες προηγουμένως ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μίλησε για την εστία προεκλογικά, να μην ξεχνάμε ότι μίλησε και μετεκλογικά, ναι, στην εγκατάστασή του στη Βουλή. Αναφέρθηκε σωστό, ναι, και σε αυτό το στοιχείο και υλοποιήθηκε αυτή η συνάντηση των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων
μαζί με τον Πρόεδρο και τον Υπουργό Οικονομικών και ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Αν με ρωτάτε εμένα και σας το λέω ευθαρσώς, αργήσαμε. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Αργήσαμε. Όμως, κάλλιον αργά παρά ποτέ, τώρα είναι η καλύτερη εποχή, αγαπητέ μου Δημήτρη, γιατί τέλειωσαν οι εκλογές, η επόμενη εκλογική διαδικασία είναι σε περισσότερο από ένα χρόνο για τις ευρωεκλογές, οπότε είναι το πιο κατάλληλο χρονικό διάστημα να πάρθουν αυτές οι αποφάσεις, κάποιες αποφάσεις οι οποίες μπορεί να μην είναι και τόσο δημοφιλείς. Οπότε χαίρομαι που έχει συσταθεί αυτή η επιτροπή, η τεχνοκρατική. Θα γίνει, όπως είπε ο πρόδρομος προδρόμου που τον άκουσα την ερχόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει ένα momentum. Δεν θα αδιαφορήσει να τονίσει η συζήτηση. Και φυσικά ο κύριος Σαββίδης, ίσως και ο κύριος Γιάδης, δεν ξέρω αν ήταν... Ναι, μόλις έχει φτάσει ο κύριος Γιάδης Γιάδη, εκπρόσωπος τύπου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου. Χαίρετο και εγώ. Σας είχα προαναγγείλει και σας εγγενήσει, δεν πειράζει, ήρθατε ασφαλείς. Ήσασταν και εσείς το πρωί στο Προεδρικό. Ναι, ήμουνα και εγώ. Μάλιστα. Ήταν παρόντες και οι δύο συναδελφοί, οπότε θα έχουν κάτι περισσότερο να πούν από εμάς που δεν ήμασταν και ακούσαμε τις δηλώσεις. Όμως, μένω σε αυτό, αγαπητέ μου Δημήτρη, εγώ σαν απλός πολίτης, σαν τέος βουλευτής αν θες, αλλά κυρίως σαν οικονομολόγος, σου λέω ότι αυτό το στοιχείο με τα ΜΕΔ είναι όχι ορολογιακή βόμβα όπως έχει τονιστεί, είναι πυρηνικός πύραυλος και θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Φυσικά θα πρέπει να γίνει μια κατηγοριοποίηση. Αυτό είναι δεδομένο. Εάν ο Δημήτρης Σούγλης δεν θέλει, δεν ενδιαφέρεται, έχει και δεν αποπληρώνει, θα πρέπει να μπει σε μια άλλη κατηγορία. Mm-hmm. Αλλά αν ο Λεύκιος πάντοτε ήταν τυπικός, ήταν συνεπής και τώρα δεν μπορεί γιατί έχει χάσει τη δουλειά του, έχει χάσει τη δουλειά η σύζυγος, μειώθηκε τα εισοδήματα και ούτω καθεξής, αυτοί θα πρέπει να προστατευτούν πάση θυσία. Και οι εκποιήσεις είναι κάτι το οποίο μπορεί να διαλύσει όχι μόνο την οικονομία μας, αλλά και τον ιστό της οικογένειας στην μικρή μας χώρα. Και πρέπει κάποιος να κόψει τον βήχα των τραπεζών, το λέω ευθέως. Σήμερα πρέπει να ξέρετε, ακούσατε, είχαμε περίπτωση που πήγαν και διαμαρτυρήθηκαν ο σύνδεσμος ενάντια στις εκποιήσεις, διότι έβαλαν σε πληστηριασμό το σπίτι μιας γυναίκας αδικαιολογήτως. Ήταν από τις περιπτώσεις που έπρεπε να επανεξεταστεί. Και έπεσαν τηλέφωνα και το έτσι και το άλλο κλπ. Και πράγματα και φαινόμενα τα οποία είχαμε δει και στο παρελθόν. Δεν ξέρω, είναι κράτος εν κράτη οι τράπεζες. Κάτι πρέπει να γίνει. Ελπίζω αυτή η ειδική επιτροπή για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να κάνει κάτι και γι' αυτό. Κύριε Δωράτη, και μετά να πω στον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Γιάννη που ήταν και παρόντες στο Προεδρικό το πρωί, οπότε μπορεί να έχουν και κάτι παραπάνω να μας πούν ή να μας αποκαλύψουν κιόλας. Αναφέραμε ότι με την ανάληψη των καθηγόντων του κύριου Αναστασίαδη, ένα σοβαρό ζήτημα που θα κληθεί θα είναι αυτή το μη εξυπηρετούμενο δανείων. Δυστυχώς φάγαμε αρκετό χρόνο στην προεκλογική εκστρατεία και φαίνεται ότι αυτό το θέμα ήρθε κοντά μας τη στιγμή που είναι έτοιμο να εκραγεί. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Για να συγκληθεί σε επίπεδο αρχηγών σύσκεψη σημαίνει ότι έφτασε ο κόμπος στο χτένι και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για την οικονομία. Ευελπιστώ ότι δεν έγινε αυτό απλά επειδή θα επισυμβούν χίλια κακά όσον αφορά στην οικονομία να μοιραστεί την ευθύνη η κυβέρνηση με τα υπόλοιπα τα κόμματα. Εμείς ως ΕΔΕΚ έχουμε καταθέσει τη δική μας πρόταση ώστε να δοθούν κάποια εργαλεία που μπορούν να αντιμετωπίσουν σε κάποιο μέρος το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Να πούμε ότι ενώ οι τραπεζίτες είναι αυτοί που ευθύνονται για την κατάσταση, τώρα
όλη η λογική στρέφεται στο ότι θα πρέπει να διασώσουμε τις τράπεζες, ακόμα καίγοντας και, και τον κοινωνικό ιστό, την οικογένεια, εκποιώντας πρώτες κατοικίες. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, επισυμβαίνει σε όλες τις χώρες που ακολούθησαν το δικό μας το οικονομικό το σύστημα και θεωρώ ότι θα πρέπει, αν και αργήσαμε, τώρα να βάλουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων και να επιλύσουμε το ζήτημα. Όμως, η όλη λογική δεν είναι ότι θα πρέπει να διευκολύνουμε τις τράπεζες. Οι τράπεζες ευθύνονται για εγκατάσταση, κατά κύριο λόγο, και θα πρέπει να προστατεύσουμε. Οι τράπεζες διασώθηκαν χάρη στις θυσίες του λαού όλα αυτά τα χρόνια. Θυσίες οι οποίες θα επιδεινωθούν τώρα, κύριε Σούγλη. Yeah. Το να χάνεις το σπίτι σου επειδή έμεινες χωρίς δουλειά είναι πολύ επώδυνο. Σκεφτείτε ότι πολλές οικογένειες, πάρα πολλές, πιθανόν και η πλειοψηφία του κυπριακού λαού, κοιμάται με το άγχος εάν η τράπεζα του πάρει το σπίτι. Μάλιστα, καταγγέλνουμε και την αφόρητη ψυχολογική πίεση που υφίστανται οι δανειολήπτες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα μη εξυπηρετούμενα τους δάνεια και ακριβώς οι τράπεζες έχουν γίνει κράτος εν κράτη και μάλιστα με την ανοχή των υπηρεσιών και της κεντρικής τράπεζας. Ναι. Ναι, αυτό το θέμα της υποψηφικής αρχής είναι επίσης ένα μεγάλο κεφάλαιο. Λοιπόν, κύριε Σαββίδη, κύριε Γιάννη, ήσασταν και εσείς παρόντες σήμερα. Για να διαφωτίσετε μας τι επεφασίστη και αν όντως είναι καλά τα νέα και δεν είναι απλώς για να χαϊδεύουμε τα αυτιά των δανειοληπτών. Κύριε Σαββίδη. Μάλιστα. Λοιπόν, να αρχίσω λίγο μεικτά. Ήταν πρωτοβουλία του Νικόλα Παπαδόπουλου και όχι πρωτοβουλία του Πρόεδρου Αναστασιάδη. Δυστυχώς η εστία δεν παρουσιάστηκε. Τους παρουσιάστηκε μια ιδέα ότι θα δημιουργηθεί ένας φορέας. Η δεύτερη εισήγηση του Υπουργείου Οικονομικών ήταν ότι, και αυτό μπορεί να το κάνει, θα γίνει μια επιδότηση του δανεισμού, της δόσης του δανείου στις πολύ ευάλωτες ομάδες. Οπότε είναι κάτι που θα πρέπει να κοιταχτεί. Υπάρχει πρόβλημα με τον κρατικό φορέα. Ένας φορέας ο οποίος είναι κρατικός δεν μπορεί να αγοράσει τα δάνεια στο ύψος που οι τράπεζες έχουν κάνει προβλέψεις. Θα πρέπει να αγοράσει τα δάνεια στο ύψος που θα τα αγοράζει και ένας ιδιώτης, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στα 20 cent. Όταν είναι στα 50, οι τράπεζες, τα 20 cent πρέπει να αγοράσει ο ιδιώτης, δημιουργείται ένα έλλειμμα γύρω στα 30 cent για κάθε δάνειο, το οποίο προκαλύψει η τράπεζα. Αυτό σημαίνει καινούργια κεφάλαια για τις τράπεζες. Υπάρχει, αντιλαμβάνουμε την απέχθεια του κόσμου για τους τραπεζίτες. Ας μην ξεχνάμε ότι 50% των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου είναι καταθέτες και το 100% των μετόχων του συνεργατισμού είναι εμείς οι φορολογούμενοι. Mm-hmm. Οι υπόλοιπες τράπεζες που ανακεφαλοποιήθηκαν με κεφάλαια ιδιωτών που αν δεν έρχονταν αυτοί θα τα βάζαμε εμείς. Mm-hmm. Όντως υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην κεντρική τράπεζα. Αυτή όλη η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 10 χρόνια είναι ευθύνη του κεντρικού τραπεζίτη, ο οποίος δεν έλαβε ποτέ του την οποιαδήποτε μέτρα για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Μα παίρνει οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πριν το 2014 δεν έπαιρνε οδηγίες, ήταν μόνος του. Οπότε και ο κύριος Ορφανής και ο κύριος Δημητριάδης έχουν τεράστιες ευθύνες για ό,τι έχει συμβεί. Ναι, φυσικά έχουν. Και είναι η διοικήτρια ενδεχομένως. Βεβαίως είναι η διοικήτρια, η οποία όταν την εκαλέσαμε εμείς ως Συμμαχία Πολιτών να βεβαιωθεί ότι το κάθε υπόλοιπο δανείου είναι καθαρό, χωρίς οτιδήποτε καταχραστικές χρεώσεις ή οτιδήποτε παράνομα πράγματα, βασικά τα έριξε σε όλους εκτός την ίδια. Είναι απόφαση των τραπεζών, των δικαστηρίων, της αφαιρεγκαιότητας του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. Πρέπει να ξέρουμε για κάθε δάνειο ότι είναι καθαρό. Όταν λέει 100.000, είναι καθαρές 100.000. Όχι έχει μέσα και 20, 30, 40 χιλιάδες χρεώσεις που οι τράπεζες δεν έπρεπε να τις είχαν βάλει. Υπάρχει θέμα να καθορίσουμε ποιος είναι ο προστατευόμενος. Mm-hmm. Αυτό, όπως είναι η νομοθεσία, προστατευόμενος μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος έχει έναν οικιστικό δάνειο των 200.000,
αλλά έχει και ένα σπίτι στον Πρωταράν, έχει και με αρκετές χιλιάδες καταθέσεις. Mm-hmm. Αυτός θα πρέπει να αποφασίσουν κατά πόσο είναι προστατευόμενος ή όχι. Η δουλειά της ομάδας είναι να ορίσει ποιους προστατεύουμε και να προτείνει λύσεις που θα βρούμε τα λεφτά για αυτούς που θα προστατεύσουμε. Έχω κακά νέα για μερικούς. Μπαίνουμε πιστεύω ότι θα έρθει ο θεσμός της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Και επίσης θα έρθει και ο θεσμός ένα ξεχωριστό δικαστήριο, το οποίο θα επιλαμβάνεται όλων αυτών των υποθέσεων. Δεν θα μπαίνουν στο κανονικό σύστημα των δικαστήριων μας, αλλά θα δημιουργηθεί ένα νέο δικαστήριο, το οποίο η δουλειά του είναι να επισπεύδει αυτές τις διαδικασίες. Τώρα, το ζήτημα είναι... Από πού το συμπέρανε αυτό? Το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος. Μπορεί η Επιτροπή να μην το εισηγηθεί όμως. Ναι. Αυτό. Εντάξει. Όπως και να έχει. Η Επιτροπή... Πάρτε τώρα, γιατί θα ξαναλύσουμε όλη την εκπομπή για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Για αυτού του θέματος 25-245-111, βγάλουμε τουλάχιστον μια τετράδα. Πρέπει να αντιληφθούμε όμως όλοι μας ότι δυστυχώς τον έλεγχο δεν τον έχουμε πλέον. Τον έλεγχο τον έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ανά πάσα στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, όποιος Ευρωπαίος Επίτροπος ξυπνήσει στραβά, μπορεί να έρθει στην Κύπρο και να αποφασίσει, ξέρεις, αυτή η τράπεζα κλείνει, αυτή η διοίκηση αλλάζει. Δεν έχουμε πλέον τον έλεγχο των τραπεζών μας. Κύριε Γιάδη, τι αποκομίσατε εσείς από την συνάντηση σήμερα και τις όσες αποφάσεις λήφθηκαν για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια? Λοιπόν, έτσι από μια πρώτη συζήτηση που έγινε σήμερα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα πω ότι όλα τα κόμματα δείχνουν να είναι διαθετημένα να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Όμως, από τη μία έχουμε τη θεωρία και από την άλλη είναι η πράξη. Πολύ και σωστό. Είναι ένα τεράστιο χάος που χωρίζει αυτά τα δύο. Και σίγουρα από τη θεωρία μέχρι να περάσουμε στην πράξη χρειάζονται πάρα πολλά βήματα και χρειάζονται να γίνουν πάρα πολλές ενέργειες. Είχατε πει πριν ότι οι τράπεζες είχα διασωθεί με τις θυσίες των πολιτών και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Επίσης όμως θα ήθελα να προσθέσω ότι οι τράπεζες έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αφού οι επιδιώξεις τους για να βγάλουν περισσότερο κέρδος στην πλάτη των δανειοληπτών και η μη προστασία από τους θεσμούς και τους αρμόδιους θεσμούς των πολιτών, γιατί έναν κράτος θα πρέπει να προστατεύει τους πολίτες του, οδήγησαν στην ασυδοσία που είδαμε, να διογκώνονται τα δάνεια και να εξαπατούνται οι δανειολήπτες και να αυξάνονται συνεχώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Επίσης, σε όλο αυτό συνέβαλε πάρα πολύ και η εταίρη μας σε εισαγωγικά του Eurogroup με την απόφαση που οδήγησε στα γνωστά γεγονότα το κούρεμα των καταθέσεων, όπου νομίζω όλοι θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι μετά το κούρεμα των καταθέσεων έχουν αυξηθεί ραγδαία τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, οι τρόποι αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το πώς χειρίζονται γενικά οι χώρες τέτοια προβλήματα, είναι τρεις. Ο ένας είναι οι εκποιήσεις, κάτι που προσπάθησε να γίνει πρόσφατα και στην Κύπρο. Ο δεύτερος τρόπος είναι η κακή τράπεζα. Και ο τρίτος τρόπος είναι η διαγραφή των χρεών. Και για να γίνω και πιο κατανοητός, εμείς ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο απορρίπτουμε κάθε απόφαση για εκποίηση πρώτης κατοικίας. Και όταν λέμε εκποίηση πρώτης κατοικίας, εννοούμε για τους μικροφυλέτες που σήμερα κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους ή ακόμα και την μικρή εργατική στέγη την οποία έχουν. Αυτόν δεν το συμμεριζόμαστε και αντιθέτως θα έχει αντίθετα αποτελέσματα, καθώς θα δούμε ένα νέο κύμα προσφύγων, αυτή τη φορά όμως όχι από την Τουρκία, αλλά από τις τράπεζες. Το δεύτερο, δεν βλέπουμε θετικά τη δημιουργία μιας κακής τράπεζας, καθώς γνωρίζουμε ότι σε αυτά θα μπουν μέσα ξένες εταιρείες και γνωρίζουμε τις τακτικές τις οποίες ακολουθούν σε άλλες χώρες. Εμάς, η δική μας η πρόταση αφορά τη διαγραφή των χρεών και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, είναι η διαγραφή των υπερχρεώσεων που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια με αποτέλεσμα να διογκώνεται το χρέος και με αποτέλεσμα οι πολίτες σήμερα
να... Ίσως αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, για να ξέρετε. Ναι. Διότι όλη αυτή η δυσκολία που είχαν κάποιοι κλπ. Και όλα αυτά, έκανε ένα δάνειο, ξέρω εγώ, 200.000. Τώρα είναι 400, 390, 300, ξέρω εγώ. Τώρα κάτι πρέπει να γίνει. Σήμερα τους καλούν να πληρώσουν χρήματα τα οποία δεν έχουν λάβει ποτέ. Και μάλιστα, αν δούμε και τα αποτελέσματα της κρίσης, αφού πολλές οικογένειες έχουν οδηγηθεί στην ανεργία, και δεν είναι και μόνο η ανεργία, έχουν μειωθεί πλέον οι μισθοί, βλέπουμε ότι αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα η κοινωνία σήμερα, νομίζω θα πρέπει να αντιληφθούμε τις πραγματικότητες που επικρατούν στην κοινωνία. Άρα θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κινηθούμε με τέτοιον τρόπο, ώστε με τη διαγραφή των χρεών, με τη διαγραφή των δανείων, και δεν λέω ριζικά των δανείων, αλλά εξήγησα πώς, θα υποφεληθούν τόσο οι τράπεζες, αφού πλέον θα αρχίσουν να λαμβάνουν χρήματα τα οποία δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα, γιατί έχουν περάσει τα δάνεια σε μη ξυπηρετούμενα δάνεια. Ταυτόχρονα όμως θα υποφεληθούν και οι πολίτες, γιατί πλέον θα πρέπει να πληρώσουν έναν ποσό που ανταποκρίνεται στις δικές τους δυνατότητες. Άρα χρειάζονται κάποιες κινήσεις οι οποίες θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Σήμερα, και για να κλείσω, άκουσα πάρα πολλά όσον αφορά το πώς θα προστατέψουμε τις τράπεζες. Όμως αντιθέτως, από τη δική μου άποψη και από τη δική μου μεριά, δεν άκουσα τόσα πολλά πώς θα προστατευτούν αυτοί οι πολίτες που μας ακούν σήμερα, πώς θα προστατευτούν οι ανθρώποι, πώς θα προστατευτούν οι οικογένειες που σήμερα κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Στο ίδιο έργο θεατές δηλαδή. Ελπίζω ότι με την επιτροπή. Να στάχτη στα μάτια του κόσμου. Δεν είπα ότι πετάμε στάχτη στα μάτια του κόσμου. Όμως δεν πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς θα διασωθούν οι τράπεζες. Σίγουρα είναι ένα σημαντικό κομμάτι, όμως θα πρέπει να δούμε πώς θα διασώσουμε τις οικογένειες και όσους κινδυνεύουν σήμερα να χάσουν τα σπίτια τους. Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ένα ρίσκο. Θα τα παρακολουθήσουμε. Αν μου υπάρχει ένα ρίσκο να περάσουν νομοθεσίες, αλλά να μην γίνει ο φορέας. Και αυτό είναι ένα ρίσκο το οποίο πρέπει όσοι θα είμαστε στην Επιτροπή να το αποφύγουμε, να βεβαιωθούμε ότι με το που θα περάσει η νομοθεσία για να κυνηγήσουν οι τράπεζες, όπως το λένε, τους μη προστατευόμενους, να βεβαιωθούμε ότι και οι προστατευόμενοι χωρίς το φορέα προστατεύονται εξής. Μάλιστα. Εντάξει, ας το δούμε θετικά, ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά. Εντάξει, ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, το βαφτίσαμε, να περιμένουμε να δούμε. Σχόλιο, αλλά σχόλιο, κρατούνται οι ανησυχίες. Ένα σχόλιο, απλώς, επειδή ακριβώς μπήκαμε, συζητούμε τον παραλογισμό πλέον σε αυτόν τον τόπο, όταν έγινε το κούρεμα των καταθέσεων, θα έπρεπε να γίνει και διαγραφή ίσου ύψους δανείων. Διότι με το κούρεμα οι τράπεζες ουσιαστικά πήραν παραπάνω χρήματα από τις ζημιές τους. Που σημαίνει ότι έπρεπε να, αυτόματα με κάποιον τρόπο αυτά τα χρήματα να απαλλαγούν, να τα απαλλαγούν οι δανειολήπτες, διότι οι τράπεζες ουσιαστικά κάλυψαν τις ζημιές τους με το κούρεμα και τώρα έρχονται να κάνουν επιπρόσθετα κέρδη, μεταφέροντας πάλι στην πλάτη του Κύπριου πολίτη το όλο πρόβλημα. Λοιπόν, να μεταφέρω κάποιες ερωτήσεις τηλεθεατών και μετά να έρθω στο κοντά σας, κύριε Μιχαλίδη μου. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας Παύλου εδώ ερωτά πώς θα εξοφληθεί, λέει, πώς θα εξοφληθούν τα δάνειά μας με μισθούς 500-700 ευρώ. Η κυβέρνηση δυστυχώς δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι στιγμής ή αρνείται αύξηση και στους μισθούς, η επέκτασή τους σε όλα τα επαγγέλματα και πώς αναμένουν με αυτή την εικόνα λύση στο πρόβλημα. Μια άλλη κίνηση την οποία εδώ επισημαίνει ο κύριος Παύλου. Υπάρχουν αρκετοί που τονίζουν το θέμα ότι σαν εδώ η κυρία Γεωργία λέει, είχε βάλει μάλιστα, λέει, την είχα συμβουλεύσει και στο τέλος είχε προσφύγει και στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και της έβγαλαν τρεις τολά και το ξύδι που να δούμε 20.000 υπερχρεώσεις, τις οποίες ανάγκησαν ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος να τις επιστραφούν από τις τράπεζες. Να δούμε πόσοι υπάρχουν τέτοιοι και ο κόσμος δεν έχει ιδέα. Συγγνώμη, αυτό στη συνάντηση σήμερα. Κύριε Σοβοκλή, κύριε Κώστα, περιμένετε. Ο θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο μια τράπεζα
πρόβλημα αυτό. Είναι όλων των τραπεζών πρόβλημα υπερχρέωση. Είναι τραπεζικό πρόβλημα κυπριακό φαινόμενο. Δεν είναι μόνο μία τράπεζα, όπως πολλά άλλα. Όπως νομίζουν πολλοί ότι ήταν μόνο πρόβλημα μιας τράπεζας. Είναι όλων των τραπεζών πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Σοφοκλή, καλησπέρα. Σας ακούμε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Γεια σας. Εγώ έμαθα να λέω τα πράγματα με το όνομα του κύριε Δημήτρη, γιατί είμαι παθό. Αυτοί που κάθονται δίπλα σου είναι εκπρόσωποι κομμάτων, δεν είναι βουλευτές, ό,τι να ακούσουν τα εξάπα. Τα λάθη των τραπεζών, κύριε Δημήτρη, τα πλήρωσε η φτωχολογιά. Γιατί να τα πληρώσει ο φτωχός ο κόσμος τη στιγμή που οι τράπεζες έκαναν κούρεμα δανείων, εχάριζαν δάνεια τα πολιτικά κόμματα. Και τώρα να τα πληρώσει ο κόσμος, ο άεργος, η φτωχολογιά, τα φορτώσετε όλα σε αυτόν τον κόσμο και τα δαπληρώνει πάντα ο κόσμος τα λάθη των εκάστοτε κυβερνώντων. Και γιατί να μην γίνει κούρεμα, να πληρώσει και τίμημα οι τράπεζες, κύριε Δημήτρη. Μάλιστα. Θέλω να βγω την άποψή τους. Να πω την άποψή τους. Κύριε Σοφοκλή, ευχαριστώ. Ο κύριος Κώστας τι έγινε? Πάμε στον κύριο Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Εγώ είμαι ένας χαμηλοσυνταξιούχος και διαφέρθηκα να φέρω μια οικιακή βοηθό και παράδεψε με το γραφείο ενημερίας να παρουσιάσω από το 2014 ως σήμερα το statement της τράπεζας. Ναι. Και μου έφκαλε η τράπεζα 15 κόρτες και μου χρέωσε 15 ευρώ. Είναι η καθαρή κλεψιά του τη. Ο συνεργατισμός. Μάλιστα. Και χρέωσε 15 ευρώ, 15 κόρτες. Ναι, είναι η κουβέντα που σας είπα. 3 το λάδι, 2 το οξύδι και 5 το ραδόξυδο. Ένα παράδειγμα γι' αυτό. Ναι, χρέωσε προχθές έγινε η κουβέντα. Ναι. Υποχρέωσε με το γραφείο ενημερίων να τους απαντώ τον λογαριασμό. Μάλιστα. Και με χρέωσε 15 κόρτες, 15 ευρώ. Ένα σήμαντο θέμα. Κύριε Δημήτρη, μου ευχαριστούμε. Πάμε στον κύριο Χριστάκη. Κύριε Χριστάκη, καλησπέρα. Κύριε Χριστάκη. Κύριε Χριστάκη. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή ακούω τούτες τα πράγματα όλα. Ναι. Εάν έχετε αναμένη την τηλεόραση, σας σβήστε την να τελειώνουμε ή μας ακούτε από το τηλέφωνο, κύριε Χριστάκη. Για πείτε μας. Ναι, αλλό. Ναι, κύριε Χριστάκη. Κοιτάξτε, παρακολουθώ τώρα τα προγράμματα όλα συνέχεια με τα ούτω καλούμενα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Μη εξυπηρετούμενο τι σημαίνει? Τίποτε. Μη εξασφαλισμένο δάνειο είναι. Και γίναν λάθη πολλά. Το 1999, σημειώστε, εκαταργήθησαν δύο νομοθεσίες που μιλούσαν για το περιορισμό του επιτοκίου, η μια νομοθεσία, η άλλη ουδέποτε μα ουδέποτε να υπερβεί ο τόκος το κεφάλαιο. Αυτό έγιναν προς όφελος των τραπεζών. Γίνονται υπερχρεώσεις, γίνονται 1002 πράγματα. Μετά γίνονται εκτιμήσεις για τα ακίνητα, τα οποία αξίζουν 100.000, 200.000. Δίνονται δάνεια 200.000. Και ούτω καθεξής. Τώρα, είναι πάρα πολλά που πρέπει να αναφέρω, αλλά να περιοριστώ μόνο σε τούτα. Ευχαριστούμε, κύριε Χριστάκη. Κλείνουμε την τετράδα με τον κύριο Κώστα. Κύριε Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Ζούλη. Καλησπέρα σας, προσεκυμένους σας. Γεια σας. Είχαμε μία συνάντηση σήμερα στον Προεδρικό με θέματα και μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ναι. Η απάντηση είναι απλή. Ας ψάξουν όλους τους πρώην τραπεζίτες, διευθυντές υποκαταστημάτων, υψηλόβαθμα στελέχη των τραπεζών και θα ανακαλύψουν που είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Όταν έπαιρναν τα τεράστια ποσά
κάθε τέλος του χρόνου ως bonus. Εκεί θα βρουν και τα εξυπηρετούμενα δάνεια του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριο Κώστα. Από τις γραπτές έχω να μεταφέρω και ακόμα κάποια ερώτηση. Είναι η κυρία Μαρία. Να πιστέψουμε, λέει, ότι θα αναγκάσει κάποιος τους μεγαλοτραπεζίτες να ενεργήσουν υπέρ των δικαιωμάτων των πελατών τους ή θα συνεχίσουν να τους αφαιμάσουν ανεξέλεκτα. Η συνεργατική τράπεζα επέστρεψε εκατομμύρια υποχρεώσεων. Οι άλλες τράπεζες θα μείνουν στο απειρόβλητο, διότι μέχρι στιγμής αυτό έχει γίνει. Λοιπόν, σχολιάστε τους τηλεθεατές και μετά θα πάω σε διαφημίσεις για να επανέλθω με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Κύριε Μιχαλή. Καταρχάς, αγαπητοί μου Δημήτρη, θα ήθελα να κάνω μια διόρθωση. Έχει λεχθεί ότι δεν ήταν πρωτοβουλία του Προέδρου, αλλά του κυρίου Παπαδόπουλου. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι λάθος. Κύριε Σαββίδη, είπατε ότι ήταν του κυρίου Παπαδόπουλου. Τελικά, ποιο ήταν η πρωτοβουλία? Είπε το κύριο Προδρόμου ότι ήταν του κύριου Παπαδόπουλου. Ήταν η εισήγηση. Ο κύριο Σαββίδη τώρα είπε δεν ήταν πρωτοβουλία του Προέδρου, ήταν πρωτοβουλία του κύριου Παπαδόπουλου. Και εγώ λέω ότι ήταν εισήγηση του Νικόλα Παπαδόπουλου, αλλά η σύγκληση αυτής της συνεδρίας ήταν πρωτοβουλία σαφώς του Προέδρου, ο οποίος και συγκάλεσε την συνεδρία. Απλώς για σκοπούς ιστορικούς. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία αυτή που έχουμε μπροστά μας, αγαπητέ μου Δημήτρη. Γιατί ομογνωμούμε σε αυτό. Mm-hmm. Ομοφωνούμε. Δεν υπάρχει πολιτική δύναμη η οποία να έχει, είναι άποψη εκφράζω, διαφορετική γνώμη. Εξάλλου αυτό θα διαφανεί όταν μπούμε στο ζουμί, όταν μπούμε στην ουσία, έρθουν οι εισηγήσεις όλες πάνω στο τραπέζι, θα χρειάζεται και νομοθετική ρύθμιση και τότε θα μετρηθούμε όλοι στην Βουλή. Mm-hmm. Θα πάμε εκεί να δούμε ποιοι ψηφίζουν. Ποιοι δεν ψηφίζουν. Δεν είναι ανάγκη όμως να εξαντληθεί η πενταετία της διακυβερνήσεως για, για να καταλήξουμε σε ένα. Να σας πω. Να φάμε πολλά σπίτια. Είπα προηγουμένως ότι τώρα είναι χρυσή ευκαιρία γιατί η επόμενη εκλογική διαδικασία, κάτι που τα περισσότερα, για να μην πω όλα τα κόμματα και να γίνει θέμα συζήτησης, πάντοτε όταν υπάρχει εκλογική διαδικασία, τα περισσότερα κόμματα έχουν ευαισθησίες. Οπότε είναι περισσότερο από ένα χρόνο μακριά οι ευρωεκλογές. Κατά συνέπεια τώρα είναι η ώρα. Γι' αυτό και έγινε αμέσως αυτή η συνεδρία. Γι' αυτό και έχει οριστεί την ερχόμενη εβδομάδα η Τεχνική Επιτροπή. Απαντήστε στους τηλεθεατές. Ναι, στους τηλεθεατές θα πω το εξής. Όταν λέμε κούρεμα δανείων, επειδή είναι κάτι πολύ πολύ δημοφιλές, εγώ πάω στον κουρέα μου, εκεί στο Ζορπά μου λέει θα μας κουρέψετε τα δάνεια, ενώ με κουρεύει. Οπότε είναι κάτι πάρα πάρα πολύ δημοφιλές. Και όποιος το κάνει θα είναι ήρωας. Όμως θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι κάθε λίρα που κουρεύουμε από το δάνειο κάποιος θα πρέπει να πληρώσει τον λογαριασμό. Απλώς το βάζω πάνω στο τραπέζι, γιατί μερικές φορές είτε ηθελημένα είτε άθελα το ξεχνούμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να πούμε αυτό το ποσό διάγραψέ το και ξέχαστο σαν να μην υπήρχε. Το ποσό είναι εκεί. Κάποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Οι τράπεζες έχουν εκμεταλλευτεί τον κόσμο σε σημείο υπερθετικό με τις επιβαρύνσεις και τις υπερχρεώσεις κλπ. Αυτές θα πρέπει να τις χτυπήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Και εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Και τα περισσότερα μηνύματα και οι παρεμβάσεις των τηλεθεατών, ακριβώς οι προβληματισμοί, επικεντρώνονται σε αυτό το ζήτημα. Και εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε, γιατί δεν μπορεί, αγαπητέ μου Δημήτρη, να έχω κάνει ένα δάνειο 5 ευρώ και να χρωστώ 40 σε χρόνο ρεκόρ. Κατά συνέπεια, εμείς σαν Δημοκρατικός Συναγερμός λέμε ότι τώρα είναι η ώρα να αντιμετωπιστούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα πρέπει να χτυπηθούν
όσο πιο σκληρά γίνεται οι υπερχρεώσεις και οι επιβαρύνσεις των τραπεζών που το έκαναν με ένα γενναιόδωρο τρόπο, σαν να και δεν έχει δηλαδή άλλη μέρα να ξημερώσει, και ο κόσμος θα ανακουφιστεί πάρα πάρα πολύ. Τώρα που βρισκόμαστε σε ρυθμούς ανάπτυξης, γιατί το 2017 έκλεισε με ρυθμούς ανάπτυξης 4%. Εξαναήλθε, επέστρεψε η κερδοφορία σε αρκετές από τις εταιρείες μας και ούτω καθεξής. Τώρα αισθάνομαι, η ανεργία μειώνεται. Πρόσφατα είχαμε πάλι μείωση 8%. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι τώρα θα πρέπει να αυτή η δυναμική να συνεχιστεί και να καταλήξουμε, γιατί αν δεν καταλήξουμε θα είμαστε υπόλογοι στον κόσμο και στην ιστορία της χώρας μας. Μάλιστα. Την τοποθέτηση του κυρίου Χρήστου Νικολάου εισήγηση ερώτημα, την βάζω κάτω για συζήτηση. Πολλοί από τους κακούς δανειολήπτες, λέει, μεταβιβάζουν περιουσίες σε παιδιά, αποκρύπτουν λεφτά σε λογαριασμούς τρίτων, περιμένοντας εκπτώσεις και ευκαιρίες. Εισηγούμε να ψηφιστεί νόμος και να ελέγχεται το οικογενειακό εισόδημα και η περιουσία ολόκληρης της οικογένειας και των εγγυητών, και στη συνέχεια να εφαρμοστεί αυστηρότητα στα κόκκινα δάνεια, ξεχωρίζοντας τους πραγματικά φτωχούς ή που έχουν πρόβλημα από αυτούς που θέλουν να εκμεταλλευτούν το σύστημα. Με τα σημερινά δεδομένα, είτε θα κλείσουν τράπεζες, είτε θα υποφεληθούν πολύ πονηροί τυχοδιώκτες. Σήμερα μας λένε οι κύριοι ότι μελετούν έτσι ώστε να ξεχωρίσουν, λέει, τους πραγματικά φτωχούς. Πώς θα το κάνουν? Να μας εξηγήσουν με λεπτομέρεια και όχι με γενικόλογα. Ναι. Έχει θέμα. Ναι. Παρόλο που μακρηγόρησα, δεν ξέρω. Εντάξει, απαντήστε να... και στη... αυτό... διότι είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Εμένα με... Και μετά εμένα με απαντάτε σε όλους. Εμένα με εκφράζει η άποψη του κύριου Νικολάου. Νικολάου, είπατε. Ναι, Χρήστος. Εμένα με εκφράζει η άποψη αυτή. Γιατί αν κάποιος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το σύστημα και μεταβιβάζει περιουσία, αποκρύπτει λογαριασμούς κλπ., αυτό το πράγμα θα πρέπει να είναι πάνω στο τραπέζι. Να μην εκμεταλλεύεται με αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε να πάρει μόνο τα καλά και να αφήσει τα κακά. Και με το θέμα των εγγυητών, επειδή το θίγει, είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Πολλοί κόσμος πλήρωσε, αγαπητέ μου Δημήτρη, που έβαλε μια υπογραφή. Τον παλιό καιρό οι υπογραφές έμπαιναν πολύ εύκολα. Η μισή Κυπρίος εγγυήθηκε την άλλη μισή. Ερχόσουν εσύ εδώ στο στούντιο και έλεγε: ρε παιδιά, θα πάρω 10.000, βάρτε μου, θέλω 10 υπογραφές. Υπογράφαμε όλοι. Εύκολα υπογράφαμε όλοι. Τώρα μας τρέχουν ξοπίσω. Λοιπόν, απαντήστε στους τηλεθεατές και εσείς, κύριε Δωράτη, κύριε Σαββίδη, κύριε Γιάδη. Υπάρχει και θα περάσω σε διαφημίσεις. Υπάρχει γενική αντίληψη στον κόσμο. Διαφάνηκε και από τα τηλεφωνήματα ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να λειτουργούν με τρόπον ανέσχυντον σε βάρος των πολιτών. Η αναφορά ότι για μία έκδοση ενός λογαριασμού χρεώθηκε ο χαμηλοσυνταξίουχος με 15 ευρώ, αυτόν τα λέει όλα. Αυτά ισχύουν, δηλαδή οι καταχρηστικές ρήτρες πληρώσαμε πολύ περισσότερα από όσα έπρεπε να πληρώσουμε με τα δάνεια που έχουμε πάρει. Εάν το πάρουμε πολιτικά το ζήτημα, κύριε Σούγλη, εάν θυμάστε την οικονομική κρίση, η οικονομική κρίση ξεκίνησε με την κατάρρευση κάποιων τραπεζών. Και αμέσως τι έκαναν οι αξιωματούχοι των κρατών? Να δούμε τι έγινε στην Κύπρο. Θυμάστε ότι η διακυβέρνηση του κύριου Χριστόφια διόριζε ακριβώς τραπεζίτες ως υπουργούς οικονομικών για να διαχειριστούν ένα πρόβλημα το οποίο το προκαλούσαν οι τράπεζες. Πιστεύω ότι και η νυν διακυβέρνηση δεν έχει τόσες κοινωνικές ευαισθησίες ώστε να δει πρώτιστα τον κόσμο και να μην διευκολύνει τους τραπεζίτες. Εάν δείτε μέσα από την οικονομική κρίση δεν έχει εξέλθει κανένας τραπεζίτης με πρόβλημα οικονομικό. Όλοι έχουν είτε μεταφερθεί σε άλλα συμβούλια άλλων τραπεζών, για παράδειγμα αυτή της Λαϊκής Τράπεζας, και πιστεύω ότι όλο αυτό που γίνεται τώρα
είναι ακριβώς για να καλλιεργήσουν στον κόσμο ότι ακόμη δεν έχει παρέλθει το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης, θα πρέπει να πληρώσετε, να συνεχίζετε να πληρώνετε αυτήν την ανήθικη στάση που επέδειξαν οι τράπεζες τόσα χρόνια. Θα έλεγα ότι ναι, γνωρίζουμε ότι οι τραπεζίτες για να παίρνουν μπόνους και να ανεβαίνουν τα εισοδήματά τους δάνειζαν τυχαίους χωρίς τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις. Είδαμε κανέναν τραπεζίτη να οδηγείται είτε στο δικαστήριο είτε ακριβώς να επιστρέφει και να πληρώσει για αυτά τα λάθη. Όπως βλέπουμε όλη η συζήτηση διεξάγεται πάλι πώς πρέπει ο κόσμος να πληρώσει. Εμείς θέτουμε ως σοσιαλιστικό κίνημα ότι και οι τράπεζες σε αυτήν την χρονική συγκυρία θα πρέπει να υποστούν ζημιά και να μην τα φορτώσουμε πάλι σε βάρος του κόσμου. Δεν θεωρώ ότι θα δούμε διώξεις τραπεζιτών από την νυν κυβέρνηση και πιστεύω ότι όλο αυτό γίνεται ακριβώς για να μεταφέρουμε περισσότερα βάρη στον κόσμο και να προστατεύσουμε τις τράπεζες. Κύριε Σαββίδη, τα όσα έχουμε ακούσει από τους τηλεθεατές. Και όσον αφορά τα σχολεία, αντιλαμβάνουμε το πρόβλημα που υπάρχει στο να κατανοήσουμε τα κίνητρα του κάθε τραπεζίτη, ο οποίος όταν το βρίσκεις απέναντι σου, αν του χρωστάς είναι επιθετικός και αν έχει κράτες καταθέσεις είναι πολύ ευγενικός και όλα αυτά. Η κάθε τράπεζα είναι μια επιχείρηση η οποία προσβλέπει στο κέρδος. Και είναι τέτοιος ο τρόπος που εργάζεται, που βασικά κάθε φορά που χάνει λεφτά, χάνει πολλά λεφτά. Κάθε φορά που κερδίζει λεφτά, κερδίζει λίγα λεφτά από τον καθένα μας. Και βασικά στο τέλος της ημέρας κάνει ένα απολογισμό. Εμείς ως Συμμαχία Πολιτών επιμένουμε στις ευθύνες και της Κεντρικής Τράπεζας, στις ευθύνες της να έχει η ίδια να θέλει να προστατεύει τους καταναλωτές. Η ίδια να πιστεύει ότι προστατεύοντας τους καταναλωτές προστατεύει το τραπεζικό σύστημα. Διότι αυτό έχει συμβεί. Προστατεύσαμε τις τράπεζες, αλλά δεν προστατεύσαμε τους πελάτες των τραπεζών και καταρρεύσαν οι τράπεζες μας και απορούμε γιατί καταρρεύσαν οι τράπεζες μας. Αυτό που όλοι μας συμφωνούμε στις χρεώσεις των πελατών των τραπεζών από τις τράπεζες είναι ξεκάθαρα ευθύνη της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία να βεβαιώνει ότι τα συμβόλαια που ο καθένας από εμάς κάνει με την τράπεζα είναι σωστά γραμμένα και εφαρμόζονται σωστά. Αυτό πιστεύω πρέπει να είμαστε όλοι να συμφωνήσουμε ότι καλό είναι να κάνουμε επίθεση στους τραπεζίτες και τα μπόνους τους, αλλά πρέπει να δούμε ποιος έχει την ευθύνη πραγματικά. Και στην Κύπρο είναι η Κεντρική Τράπεζα και τώρα είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και όταν αναφερόμαστε και στις τραπεζίδες, δεν εννοούμε όλους, έτσι. Δεν είναι όλοι. Ας μην ξεχνούμε ότι. Ας μην ξεχνούμε ότι στην Κύπρο οι ιδιοκτήτες των τραπεζών, του 30% του τραπεζικού τομέα, είμαστε εμείς. Ακριβώς. Κατηγορούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε κακοί τραπεζίδες. Αυτό κάνουμε. Όσον αφορά. Και αυτό έχει να κάνει με τα πολλά παράπονα που έχουν οι πολίτες. Τα 15 ευρώ είναι μια κανονική χρέωση στο σύστημα όταν θα χρεώσω για μια σελίδα. Στην περίπτωση του πολίτη όμως, δεν ήταν για χρέωση 15, χρέωσε 2, χρέωσε 3, χρέωσε το πραγματικό σου κόστος είναι έναν κέρδος. Αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι εσύ η ίδια ως τράπεζα δεν έχεις καταλάβει ότι προκαλεί ζημιά του εαυτού σου με το να χρεώσεις κάποιο 15 ευρώ για 15 σελίδες χαρτί. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ξέρω αρκετά από τα άτομα που θα μπουν στην Επιτροπή ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην προστατεύσουμε τον κόσμο πραγματικά. Χρειάζεται την προστασία. Αυτό νομίζω ο κόσμος να είναι σίγουρος ότι θα καλύψουν όλα τα ενδεχόμενα για αυτούς που πρέπει όντως να προστατευτούν. Δυστυχώς ακούω αρκετά για την ανάπτυξη. Ο τηλεθεατής που κάνει 500-600 ευρώ, δυστυχώς η ανάπτυξη θα του κάνει και πολλά πράγματα. Τα 500 να γίνουν 700 ή 800, πάλι θα έχει πρόβλημα. Πρέπει εμείς μέσα από το φορέα να βεβαιωθούμε ότι ο κάθε συμπολίτης μας, ανάλογα με τα εισοδήματά του, μπορεί όντως να εξυπηρετήσει το δάνειο για το οποίο του ζητούμε να ανάβει και εκείνο στις ευθύνες του με ένα
έναν τρόπο φυσικά, ο οποίος είναι δίκαιος για τον ίδιο και ο οποίος μπορεί όντως να ανταποκριθεί. Πώς να χτίζεις ένα σπίτι το οποίο θα μείνει εκεί για τα επόμενα 100 χρόνια και να χωνόμαστε να το ξοφλήσουμε σε 10, 15, 20 χρόνια. Πρέπει να μπουν μηχανισμοί που να επιτρέπει στον άλλον να επιμηκύνει το δάνειο του, ώστε να φτάσει σε ένα επίπεδο που θα είναι στο επίπεδο του ενοικίου. Μάλιστα. Αυτό ήταν μια παλιά και καλή εισήγηση, θεωρώ, η οποία έμεινε. Αυτές είναι οι πρακτικές που θα υιοθετήσουμε. Να βεβαιωθούμε ότι το κάθε ένα δάνειο θα μπορεί να εξυπηρετείται. Είναι μεταφέρεται, αν θέλετε, και το δάνειο στα παιδιά σου, εάν συμφωνούν βέβαια. Ξέρεις, γιέ μου, γέρασα, συνταξιοδοτήθηκα, θα σε βοηθώ όσο μπορώ και ας το σπίτι είναι δικό σου, συνέχισε το δάνειο, με μήνα, ξέρω εγώ, 50.000. Λύσεις υπάρχουν. Μια λύση είναι και τούτη. Εάν κάποιος θα πρέπει να φύγει από το σπίτι του για να πληρώνει ενίκιο. Το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά από την άλλη, οι οικογένειες πρέπει να φοβούνται να πούνε, ξέρεις, τέρμα. Δηλαδή, δεν τα βγάζουμε πέρα, πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους. Υπάρχουν μηχανισμοί που βοηθούν τις οικογένειες να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους. Πρέπει αυτούς τους μηχανισμούς να τους ενισχύσουμε. Για αυτά σε ένα σημείο, εγώ πιστεύω ότι η οικογενειακή γαλήνη είναι πολύ πιο σημαντική από το να επιμένουμε να μείνουμε σε ένα σπίτι το οποίο. Άρα, εσείς συστήνετε ότι αν δεν τα βγάλουν πέρα να πουλήσουν το σπίτι από μόνοι τους. Υπάρχουν γύρω στους 20 διαφορετικούς μηχανισμούς που μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Η οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας έχει έναν περίπου γύρω στους 20 μηχανισμούς. Οτιδήποτε, οποιοδήποτε μηχανισμός ο οποίος μπορεί να βοηθήσει αυτήν την οικογένεια να αντεπεξέλθει και να μπορέσει πλέον να μπει στην κανονικότητα της καθημερινής ζωής. Εμείς οφείλουμε να το έχουμε διαθέσιμο μπροστά τους. Έχετε υπόψη ότι ο ρόλος του φορέα είναι να βγάλει το δάνειο από το τραπεζικό σύστημα με τους Ευρωπαίους που συνέχεια χτυπούν και λένε λύστε το πρόβλημα, λύστε το πρόβλημα. Να μπει σε έναν άλλο φορέα και να αρχίσει σιγά σιγά μια σωστή διαχείριση αυτού του προβλήματος. Μάλιστα. Κύριε Γιάννη, κλείνω μαζί σας το κεφάλαιο. Θα περάσω σε διαφημίσεις και θα επανέλθω με το άλλο θέμα της επικαιρότητος. Μάλιστα. Λοιπόν, είχε πριν πει ο κύριος Μιχαηλίδης ότι χαίρεται που όλα τα υπάρχει ομογνωμία από όλα τα πολιτικά κόμματα και δεν υπάρχει διαφορετική άποψη. Ναι, υπάρχει ομογνωμία ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα. Όπως υπάρχει και η ίδια άποψη το ότι θα πρέπει να επιληθεί το Κυπριακό. Κάτι αντίστοιχο. Όμως αυτό που διαφέρει είναι η τρόποι προσέγγισης και η τρόποι που προτείνει το κάθε κόμμα για να επιληθεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Εκεί είναι το σημαντικό ζήτημα. Και όχι ότι γενικά και όριστα συμφωνούμε ότι πρέπει να επιληθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Νομίζω όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει το πρόβλημα και πρέπει να επιληθεί. Όσο διαφορά για το κούρεμα δανείων και πιο συγκεκριμένα το κούρεμα των χρεών, επειδή είπε πριν ο κύριος Μιχαηλίδης ότι κάθε λίρα που θα κουρεύεται, κάθε ευρώ ενός προφανώς, από το δάνειο, κάποιος θα πρέπει να πληρώσει τον λογαριασμό. Έμεινα στις λίρες εγώ. Ναι. Το δάνειο σου σε λίρες. Λοιπόν, είπε ότι κάποιος θα πρέπει να πληρώσει. Είναι η αλήθεια, όσπου ήταν η λίρα, ήταν καλύτερα, κύριε Μιχαηλίδη. Κακά τα ψέματα. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζοντας, είπε κάθε ευρώ που κουρεύουμε από το δάνειο, κάποιος θα πρέπει να πληρώσει τον λογαριασμό. Να θυμίσω όμως ότι η κυβέρνηση του κ. Αναστασιάδη ήταν αυτή που κούρεψε τον λαό. Στην ουσία, ανέκλεψε τον λαό. Και σήμερα ερχόμαστε να πληρώσουμε τον λογαριασμό όλοι οι πολίτες. Γιατί ήταν μια λάθος κίνηση, ένας λάθος χειρισμός. Σίγουρα είναι μεγάλο κεφάλαιο για να επεκταθώ τώρα. Όμως, ερχόμαστε σήμερα να πληρώσουμε αυτά τα λάθη. Και όπως είπε πριν ο τηλεθεατής, τα λάθη αυτά τα πλήρωσε η φτωχολογιά. Και θα συμφωνήσω μαζί του. Γιατί τα χρήματα για να δημιουργηθεί κρίση δεν χάθηκαν ξαφνικά από τη μία μοίρα στην άλλη. Τι να θυμίσω. Τη Focus που πρόσφατα μάθαμε ότι κάηκαν τα τεκμήρια που βρίσκονται στο δικαστήριο και τη Focus που την έχουν ξεχάσει, που εμπλέκονται τα δύο μεγάλα κόμματα. Να θυμίσω τα Paradise Papers, τα Panama Papers, τη Λίστα Λαγκάρτ, τη Δρομολαξιά, τη Cyprus Airways, τον Γκαντάφη, τον Μιλόσεβιτς, τουρκοκυπριακές περιουσίες, έξοδος κεφαλαίων. Όλα αυτά τα έχουμε ξεχάσει. Τα έχουμε θάψει κάτω από το χαλί. Όμως είναι αυτά που δημιουργήσαν την κρίση. Και όλοι αυτοί που ευθύνονται για όλα αυτά τα σκάνδαλα, δυστυχώς μένουν στο απειρόβλητο. Μάθαμε πρόσφατα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα Panama Papers ότι τελικά δεν έχει μεγάλη εμπλοκή μέσα η Κύπρος και ότι τελικά κανείς δεν ευθύνεται. Εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει διάθεση
να ψάξουμε εις βάθος, να δούμε ποιοι ευθύνονται και πριν. Είμαστε ποταφιδές στο να κουκουλώνουμε ιστορίες, καλέ. Τελείωσε. Κάτι που λέχθηκε στην Επιτροπή, λέει, στη λίστα. Διαχρονικά, πάντε. Το Panama Papers, μόνο 5% αφορά την Κύπρο. Μα οι Κύπροι σε όλο τον πλανήτη, πόσο τη εκατό αναλογούν. Και μας λένε μικρό το ποσοστό. Μα είναι και μικρό το ποσοστό των Κύπριων σε ολοκληρώνει τον πλανήτη. Συνεχίζοντας, εμείς αυτό που είπαμε είναι να υπάρξει διαγραφή των υποχρεώσεων και των τόκων υπερημερίας για να μπορέσει να ανασάνει ο κάθε ένας πολίτης. Αυτή τη στιγμή πάνε οι τράπεζες για να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα πουλούν σε ξένες εταιρείες. Σε πολύ πιο χαμηλό κόστος, σε ξεφτελιστικές τιμές. Αυτός ο διακανονισμός, γιατί δεν γίνεται ο ίδιος στους πολίτες. Για απλά για να φεύγει από πάνω τους και να έχουν άμεση εισρωή κεφαλαίων, ας γίνει ένας διακανονισμός με τους πολίτες και επιτέλους ας διαγράψω αυτές τις υπερχρεώσεις. Σίγουρα όμως το κάθε πρόβλημα δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα μονοδιάστατα. Γι' αυτό και εμείς στη δική μας πρόταση, την οποία έχουμε καταθέσει. Είναι απλό. Ναι, στην πρόταση που έχουμε καταθέσει σήμερα, έχουμε βάλει και ξεχωριστές κατηγορίες. Συνοπτικά μόνο θα πω δύο κατηγορίες, ότι η μία κατηγορία είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, για τους οποίους θα πρέπει να υπάρξει τιμωρία και ναι, θα πρέπει να υπάρξει και εκπίση, δηλαδή αυτοί που έχουν τα χρήματα και μιλάμε για πολλά χρήματα που κρατούν στις τράπεζες. Ναι, διότι στο τέλος αυτοί κάνουν ζημιά και στους άλλους που δεν έχουν. Αυτοί ναι, να έχουν κυρώσεις και ναι, να επιβληθούν τέτοια μέτρα, ούτως ώστε να είναι αποτρεπτικά στους άλλους που θα επιδιώξουν αυτήν την οδό. Μάλιστα. Από την άλλη όμως, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τους πολίτες που σήμερα δεν έχουν χρήματα, που δεν δουλεύουν και κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους και σήμερα δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα να πληρώσουν τα δάνεια. Η λύση θα πρέπει να εξυπηρετά όχι τα τραπεζικά ιδρύματα εις βάρος του συνόλου της κοινωνίας, αλλά θα πρέπει να εξυπηρετά αυτόν τον λαό που σήμερα περιμένει από εμάς λύσεις. Και ναι, θα πρέπει να αντισταθούμε με όλα τα μέσα να μην περάσουν τα σπίτια των μικροφυλετών στα χέρια των τραπεζιτών. Εμείς θα αντισταθούμε με όλες τις δυνάμεις που έχουμε. Εδώ σε Θελοκάβουρα, ο λαός αναμένει από την πολιτική του ηγεσία και την κυβέρνησή του να δει στην πορεία πώς θα λειτουργήσει αυτή η ιστορία με τα μη εξυπηρετούμενα. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και θα επανέλθω συζητώντας το άλλο μέγα θέμα της επικαιρότητας. Αυτό της τουρκικής επεκταρικότητας και των απειλών στην ΑΟΣ, αλλά κυρίως φαίνεται ότι μετά από τις πιέσεις, αν και είχαμε πει ενώ όσο βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές οι απειλές των Τούρκων στην ΑΟΣ, δεν έχει διάλογο, δεν έχει συνομιλίες, φαίνεται ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση και θα έχουμε επανέναρξη του διαλόγου. Υπό ποιο καθεστώς, σίγουρα αυτό των τουρκικών απειλών, ποιο είναι το σχέδιο δράσης, πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η τουρκική επεκτατικότητα, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Αλήθεια Κέι, επιστροφή στην εκπομπή μας αγαπητοί τηλεθεατές με εκπροσώπους κομμάτων Ανδρέας Μιχαλίδης Δησί, Λεύκες Ζωράτης ΕΔΕΚ, Παναγιώτης Σαββίδης Συμμαχία Πολιτών, Γιάδης Γιάδη Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, ΕΛΑΜ. Συζητήσαμε την πρώτη ώρα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τη σύσταση ειδικής επιτροπής που αποφασίστηκε σε πρωινή σύσκεψη στο Προεδρικό μεταξύ αρχηγών των κομμάτων, άλλων οικονομικών παραγόντων και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Συνεχίζουμε με το άλλο μέγα θέμα της επικαιρότητας. Παρόλο ότι οι Τούρκοι και οι καθεστωτικοί στο ψευδοκράτος απαιτούν συνεκμετάλλευση, αν και δεν είναι συνεκμετάλλευση, τα φέρουν όλα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Η Κομισιόν έβαλε τη σφραγίδα της για να δοθούν στην Τουρκία 3 δισεκατομμύρια για το θέμα των προσφύγων. Γεννάται και πάλι αυτό το θέμα των όλους τους βρίζει, με όλους τα βάζει, αλλά τα κονδύλια, οι συνεργασίες.
Έσχεση προκάλεσαν οι δηλώσεις Ερντογάν για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Αναφερόταν βέβαια στη Συρία και στις στρατιωτικές βάσεις που το ΝΑΤΟ ετοιμάζει και κάλεσε τον τουρκικό λαό να είναι σε εγρήγορση. Έγινε και πλανητάρχης ο Ταγίπ. Και μετά τα Ηνωμένα Έθνη, το τραπέζι των συνομιλιών δείχνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και γεννάται το ερώτημα, εφόσον ο πρόεδρος είχε ξεκαθαρίσει πως ενώσω στην Κυπριακή ΑΟΣ οι Τούρκοι απειλούν και κάνουν όσα κάνουν, δεν πάμε σε συνομιλίες, αρχίσαμε να ακούμε για κοινωνική συνάντηση, για κοινωνικό δείπνο και αν τελικά πρέπει να πάει ο πρόεδρος. Αν πάει, θα συζητήσουν τι. Οι Τούρκοι το έκαναν ξεκάθαρο, όπως και το ψευδοκράτος, ότι συνομιλίες και επανέναρξη και συνέχιση διαλόγου για το Κυπριακό μόνον μέσα από τα ενεργειακά. Θέλω τις τοποθετήσεις σας, αγαπητοί κύριοι. Κύριε Μιχαηλίδη. Αγαπητέ μου Δημήτρη, καταρχάς θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι παρόλο που λέχθηκαν ένα-δύο πράγματα προηγουμένως, δεν θέλω να επιστρέψω και να φάω. Δεν είναι σοβαρά. Πάμε να πάρω την ώρα. Απλώς για το κούρεμα συζητήσαμε εδώ πλιστάκης πολλές φορές. Να μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος έφερε στην Κύπρο την απόφαση του πρώτου Eurogroup. Που... Εντάξει, με μάνιξε το ραθόμα, δεν κλείσαμε μετά. Το κλείνω. Απλώς να πάμε μην ξεχνάμε πώς πάρθηκε η απόφαση. Τώρα, για τις συνομιλίες. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω, στο μυαλό του κάθε Κύπριου ότι αν δεν δοθεί και βρεθεί μια λύση στο εθνικό μας πρόβλημα, όλα τα κακά είναι πάνω στο τραπέζι να επισυμβούν. Με αυτό τον χειρότερο γείτονα που μας έστειλε ο ύψιστος. Οπότε, από εκεί και πέρα, εμείς λέμε ότι εφόσον έχει αποφασιστεί ομόφωνα ότι η μόνη οδός επίλυσης του κυπριακού ζητήματος είναι οι συνομιλίες, θα πρέπει να συνομιλούμε. Και άρα να μην ευκαινούμε να κάνουμε δηλώσεις παλικαρισμού τότε, κύριε. Αγαπητέ μου Δημήτρη, εγώ, ότι δεν πάμε, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε ότι... και μετά να φαινόμαστε ότι πάμε με την ουρά στα σκέγια. Εγώ δέχομαι το τι λες. Και θα πάμε τώρα και τι θα συζητήσουμε. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης που πήρε την ισχυρή εντολή προχθές από τον κυπριακό λαό δεν βάζει την ουρά στα σκέγια, Δημήτρη. Δεν βάζει την ουρά στα σκέγια. Βλέπει σφαιρικά όλο το θέμα και είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα κάνει το πιο σωστό για τον τόπο, όχι για τον ίδιο. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς, υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Η μια είναι αυτή που εξέφρασες πριν λίγο δημοσιογραφικά, ότι δεν πρέπει να πάμε, ενώ υπάρχει αυτή η κατάσταση στην ΑΟΣ και ούτω καθεξής. Όχι, καλέστηκα την δήλωση του ίδιου του Προέδρου. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει. Αν αύριο ξεκινήσουν οι έρευνες της ExxonMobil, τι σημαίνει ότι υπάρχει. Και αν αύριο πάει στις συνομιλίες, είστε με την εντύπωση ότι θα φύγει η Τουρκία τα πολεμικά της από την ΑΟΣ. Θα συνομιλήσουμε ή δεν θα συνομιλήσουμε, Δημήτρη. Τι να συνομιλήσουμε. Θα τους ρίξουμε στη θάλασσα ή θα κάνουμε παλικαριές. Τι θα πάει να συνομιλήσει αυτή τη φορά με τον κύριο Ακχιντζή και τον κύριο Ερντογάν που λέει ότι θέλει τα ενεργειακά. Για τη Λεμεσόν και την Πάφο, στο Κρά Μοντάνα δεν τα βράμε για τα κατεχόμενα. Τώρα αυτοί βάζουν και θέμα ενεργειακών. Τι γίνεται. Σας μεταφέρω τις ανησυχίες του κόσμου και να μην θεωρηθεί ότι είναι απολύτως σεβαστές. Είναι απολύτως σεβαστές. Όμως είναι και οι ανησυχίες οι δικές μας, μια σχολή σκέψης που θέλουμε λύση. Και όχι την οποιαδήποτε λύση. Αυτοί που εκφράζουν επιφυλάξεις και ανησυχίες. Και όχι την όποια λύση. Αυτοί που εκφράζουν γιατί ανησυχίες. Γιατί ξέρω ότι το επόμενο βήμα κύριε είναι Μιχαηλίδη, να μου πείτε ότι θέλουμε την όποια λύση. Κύριε Μιχαηλίδη, ναι. Όχι. Κάνετε μεγάλο λάθος. Κάνετε μεγάλο λάθος. Πέστε μου. Εγώ δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο και... Γιατί μαζί σας συζητώ... Μα δεν έθεσε κανένας εδώ
Ότι και είπατε ότι η επόμενη θα σας πω για την αυτή. Ναι, μα θα λεχθεί, σε λίγο θα λεχθεί. Άρα θα μακριά λεχθεί. Από μένα. Όχι, θα λεχθεί. Πέστε δεξιά. Πέστε στους συνομιλητές σας. Μα για όνομα του Θεού, από τους συναδέλφους μιλώ. Λοιπόν, και δεν θεωρώ. Δημήτρη, πτώση. Δεν αναφέρομαι σε σένα. Ναι, ναι, ναι. Εσύ δεν θεωρώ ότι. Υποβάλλες τις ερωτήσεις. Δεν θεωρώ μην ότι. Μην παίρνεις το μάτι του κυκλώνα αχρίαστα, Δημήτρη. Ότι υπάρχει κανένας που να με θέλει λύση. Ναι, αλλά τοποθετήθηκες προηγουμένως. Ότι. Τοποθετήθηκες ότι δεν πρέπει να πάει, θα πάει με την ουρά στα σκέλια κλπ. Αυτό δεν είναι σωστό. Με όλο το σεβασμό και την αγάπη που σας είχα πει ότι δεν πρέπει να πάμε. Ναι. Ο πρόεδρος λοιπόν, δεν πρέπει να πάμε ως ελληνοκυπριακή πλευρά. Ο πρόεδρος δεν θα πάει με την ουρά στα σκέλια και εμείς θέλουμε να λύσουμε το κυπριακό πρόβλημα. Και φοβάμαι να λέω τη θέση μου, κύριε Μιχαλίδη. Σεβαστώ. Ναι, εγώ γιατί? Λέω αυτό που σας λέω, εσείς είστε και εγώ διαφωνώ. Ωραία. Εγώ διαφωνώ. Ναι, αλλά μην μας λέτε τώρα για δύο σχολές σκέψεις και αυτά και. Η προεκλογική τέλειωσε, ναι, πέρασε. Συγγνώμη, Δημήτρη, είναι δύο σχολές σκέψεις. Η αυτή που εξέφρασες πριν λίγο να μην πάμε, γιατί θα πάμε με την ουρά στα σκέλια. Να μην και πάει αυτή που υπό εκφράζω υπό εγώ το καθεστώς των απειλών. Να πάμε να πιούμε ένα καφέ να συζητήσουμε. Μα αφού ο ίδιος αυτό... το είπε, κύριε Μιχαλίδη μου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είπε δεν θα πάω. Γιατί μου λες δύο σχολές σκέψεις. Είναι δύο σχολές σκέψεις. Ξεκάθαρες. Δεν μου απαντάτε. Τι. Ο πρόεδρος δεν είπε χωρίς να σταματήσουν οι προκλήσεις των Τούρκων δεν πάω σε συνομιλίες. Ναι. Τότε. Βέβαια. Τότε. Έχουν σταματήσει ή όχι. 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 Μπήκε η άνοιξη. Ένα λεπτό. Σταματήσαν οι προκλήσεις στην ΑΟΣ. Ξέρω ότι είμαι Μπερλίνα εδώ. Δεν έχω πρόβλημα να αντιμετωπίσω μέχρι τέλους. Γιατί εγώ πιστεύω σε αυτό που λέω και θα το πιστεύω μέχρι τέλους. Και θα το ισχυρίζομαι, θα το υποστηρίζω μέχρι τέλους. Εγώ θεωρώ ότι... Για να μην μονολογώ και να μην πάρω το χρόνο των συναδέλφων που δεν είναι σωστό. Εγώ θεωρώ ότι ο πρόεδρος έχει να κρίνει και να αξιολογήσει με όλα τα δεδομένα μπροστά του. Πιέσεις δεχτήκε, να πούμε λέμε την αλήθεια. Και πιέσεις και ο Γκουτέρες τον πίεσε και οι Ηνωμένες Πολιτείες του είπαν ας τους παλικαρισμούς και πήγαινε κάτσε μίλα με τον Ακχιντζή. Δηλαδή ήσουν μπροστά που του είπαν έτσι ας τους παλικαρισμούς και πήγαινε. Δημόσιες δηλώσεις κύριε Μιχαηλίδη. Λοιπόν, δημόσιες δηλώσεις της Ντόχερτη, του Γκουτέρες. Συγγνώμη. Συγγνώμη, τι είναι όλα αυτά διάφωνο. Δηλαδή. Δεν του είπαν στους παλικαρισμούς. Και από το δεν πάω σε συνομιλίες ενώ είναι σε εξέλιξη οι τουρκικές απειλές, αρχίσαμε να ακούμε ότι αν είναι για μια κοινωνική συνάντηση καλέ, ας πάμε. Πέτε μου αν κάνω λάθος. Κάνεις λάθος. Βέβαια κάνεις λάθος, Δημήτρη. Βεβαιότατα, διότι είπες ότι θα πάει με την ουρά στα σκέλια. Ο πρόεδρος δεν θα πάει με την ουρά στα σκέλια. Αν αποφασίσει να πάει να κάνει μια κοινωνική συνάντηση. Με τον με συγχωρείτε. Σαν μην έλεγε τότε ότι δεν πάω αν δεν σταματήσουν οι απειλές. Μα ακριβώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαφοροποίηση. Και αν πιέζει ο Κουτέρες και αν πιέζει οι Ηνωμένες Πολιτείες, εμείς τι δεν θέλουμε αυτοί που μπορούν να πιέσουν και την Τουρκία να μπουν μέσα στο παιχνίδι. Δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε να ζούμε στον μικρό κόσμο μας και να μην γίνει τίποτα, να μην υπάρξει εξέλιξη ποτέ. Εγώ θεωρώ ότι θέλουμε να εμπλακούν αυτές οι μεγάλες δυνάμεις γιατί αυτοί θα πιέσουν την Τουρκία στην τελική ανάλυση και εμάς. Και εμάς θα πιέσουν αναμφίβολα. Αλλά και την Τουρκία γιατί ο Ταγίπ Ερντογάν, αυτός ο δικτάτορας, ο νεοσουλτάνος. Από όλα είναι, αλλά είναι και πανέξυπνος. Ό,τι θέλει κάνει. Έχει μια εξωτερική πολιτική. Γι' αυτό και εμείς δεν πρέπει συναισθηματικά να αφαιρόμαστε και να λέμε όχι, ώσπου είναι το πλοίο εδώ για παράδειγμα, δεν υπάρχει πλοίο τώρα. Αν αύριο η Exxon Mobil ξεκινήσει 24 του μηνός, 24-25 λευκή νομίζω, ξεκινήσει τις έρευνες, σημαίνει ότι το ενεργειακό μας πρόγραμμα ξαναμπαίνει στις ράγες. Δεν είναι έτσι. Όχι. Εάν ξεκινήσει η Exxon Mobil τις έρευνες και δεν τους εμποδίσουν τα τουρκικά πλοία... Δεν θα μπορεί να εμποδίσουν τα αμερικάνικα. Σημαίνει τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι έχει ξαναμπεί ο ενεργειακός σχεδιασμός στις ράγες. Και αυτό θέλουμε εμείς αυτή την περίοδο. Να υπάρξουν τα δεδομένα. Η έννοια έφυγε από το τεμάχιο 3 όμως.
Ναι, ήταν μια οπισθοχώρηση αυτό. Α. Ήταν ένα πισωγύρισμα εκείνο. Και αν εκείνο το πράγμα συνεχιστεί, ασφαλώς δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Γι' αυτό εμπλέξαμε τους μεγάλους μέσα στο παιχνίδι, γιατί είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε, αγαπητέ μου Δημήτρη. Είναι ένα παιχνίδι και οι μεγάλοι έχουν τον κύριο λόγο σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ δημοσιογραφικά σας λέω ότι θεωρώ ήταν λάθος η δήλωση του Προέδρου. Και έχει κάνει και στο παρελθόν και άλλες φορές δηλώσεις που λέει κάτι έτσι και μετά το αναιρεί. Είναι σεβαστό. Και μετά προσπαθεί να το δικαιολογήσει κιόλας. Μην πεις ρε παιδί μου στο κάτω-κάτω ότι ενώ όσο είναι οι απειλές οι Τούρκοι στην ΑΟΣ δεν πάω σύνδεση στις συνομιλίες. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν μιλάμε μόνο για να ακούμε εμείς. Λέμε και πράγματα που πρέπει να ακουστούν και έξω. Και μπορεί μέσα στην το παιχνίδι της διπλωματίας να λεχθούν και πράγματα που πρέπει να σταλούν κάποια μηνύματα έξω. Όπως και να έχει. Όταν θα κυβερνήσω εγώ θα λειτουργώ αλλιώς. Ωραία καλή. Μακάρι. Κύριε Δωράτη. Κύριε Δωράτη. Θεωρώ ότι ήταν σωστή τότε η δήλωση του Προέδρου, αλλά τώρα θα πάει να γίνει το μεγάλο λάθος. Το να οδηγήσει σε έναν τραπέζι διαπραγματεύσεων θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Και δεν υπάρχουν τώρα αυτές οι προϋποθέσεις. Το μόνο δεδομένο είναι ότι κατάφερε η Τουρκία με τη δύναμη της ισχύως που έχει να παρεμποδίσει το πρόγραμμα των ενεργειακών της Κυπριακής Δημοκρατίας και να αποχωρήσει η Έξον και να οδηγηθεί στο Μαρόκο, δεν ξέρω πού. Θεωρώ ότι εάν τώρα οδηγηθούμε σε μια νέα διαδικασία για επίλυση του Κυπριακού, πρώτιστα το πρώτο θέμα δεν θα είναι είτε το εδαφικό είτε οτιδήποτε, αλλά θα είναι η απέτηση της Τουρκίας για να βάλει χέρι στο ενεργειακό πλούτο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από την άλλη όμως έχει και άλλη επιλογή. Εμείς. Να λέμε του στραβού το δίκαιο που λέει ο λαός. Κύριε, ναι, κύριε, έχει άλλη επιλογή ο πρόεδρος. Κύριε Σουγλή, είτε τον πίεσαν είτε δεν τον πίεσαν. Δεν πρέπει να πάει να ξεκινήσουν από κάπου κάτι να γίνει τέλος πάντων. Η πολιτική δεν είναι άσπρο μαύρο. Εμείς κάνουμε ένα πάνω τα λάθη διότι ερμηνεύουμε με μία οπτική τα δεδομένα. Υπάρχουν περίοδοι που ναι, να πάμε σε συνομιλίες όταν δεν είναι αποτέλεσμα εκβιασμών ή τελεσμένων πράξεων. Υπάρχουν περίοδοι όπου πρέπει να αποφασίσουμε ότι δεν είναι κατάλληλες οι συνθήκες και θα συρθούμε δια της βίας σε έναν τραπέζι διαπραγματεύσεων όπου θα μας ασκηθούν αφόρητες πιέσεις. Ο πρόεδρος πολύ καλά ξεκίνησε με την προϋπόθεση που έβαλε ότι με τους εκβιασμούς εμείς δεν θα ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις, όμως τώρα πάνε να κάνουν το τεράστιο το σφάλμα και θα οδηγηθούν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το σοβαρό κίνδυνο, όχι μόνο να μην καταλήξουν οι συνομιλίες και να επιληθεί δίκαια το κυπριακό πρόβλημα, αλλά να κερδίσουν περαιτέρω οι Τούρκοι. Εδώ ο κύριος Μιχαηλίδης ανάφερε, χαρακτήρισε τον Ερντογάν ως το χειρότερο γείτονα, αλλά είναι έτοιμοι να πάνε να συνομιλήσουν με το χειρότερο γείτονα για να κάνουν ένα συνεταιρισμό. Υπό τις περιστάσεις θα είναι το μεγαλύτερο λάθος που θα κάνει ο πρόεδρος Αναστασιάδης και επειδή τώρα ο πρόεδρος ακριβώς θα πρέπει να περισσώσει μόνο την ιστεροφημία του διότι δεν έχει άλλες βλέψεις, θα πρέπει να στήσει πόδι όσες πιέσεις και αν δεχτεί. Γνωρίζουν πολύ καλά όλοι ότι είναι επιρρεπής σε πιέσεις ο πρόεδρος, γι' αυτό έρχονται οι Αμερικάνοι τώρα και θα τον πιέσουν ακριβώς για να τον οδηγήσουν στο τραπέζι για να κερδίσει περαιτέρω η Τουρκία. Ήδη η αδυναμία και το γεγονός ότι είμαστε ανοχήρωτοι ως κράτος έχουν προκύψει και απαιτήσεις από εβραϊκές εταιρείες. Να αναφέρω την opportunity η οποία λέει ότι όταν αντλούμε εμείς από το Αφροδίτη
επηρεάζονται τα δικά τους τα κοιτάσματα. Να πούμε ότι έχει θέση η Νόπολ ότι το μερίδιο του κράτους θα πρέπει να αναθεωρηθεί και ότι θα πρέπει ήδη να έχουν περισσότερα ωφέλη. Δηλαδή η αδυναμία μας που επιδείξαμε στο συμβάν, στο οικόπεδο 3, τώρα δίνει ευκαιρία σε όλους να μας θεωρούν ως τον αδύνατον Γκρίκο και θα ασκηθούν όλες οι πιέσεις επάνω μας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή από όλους, ακόμα και από αυτούς που έχουμε συνάψει συμφωνίες, θα μας πιέσουν ώστε να βάλουν χέρι στον ενεργειακό πλούτο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εμείς είμαστε σαφείς, ο πρόεδρος πρέπει να αποφύγει να συρθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αν δεν αποχωρήσουν, εννοείται βέβαια, τα τουρκικά πλοία από την ΑΟΣ, έτσι. Δεν πάει κανένα σε συνομιλίες υπό το καθεστώς, διότι ακριβώς θα είναι αποδυναμωμένος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δεν θα πετύχει οτιδήποτε και θα πετύχει αυτός που έχει την ισχύ. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, γι' αυτό πολύ καλά, παρά να πηγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών και να παρακαλά να ξεκινήσουν οι συνομιλίες. Και συνάντηση σήμερα με τον Κουτέρες, πήγε ακριβώς καλά, θα δει και άλλους. Αρχίσαμε πλέον, κύριε Σούγκλη, γι' αυτό είναι το παράλογο, από αυτές τις περιστάσεις που η Τουρκία έχει τρίξει τα δόντια, να εμείς να παρακαλούμε να οδηγηθούμε με αυτόν που τόσο βάναυσα καταπατά το διεθνές δίκαιο, να οδηγηθούμε μαζί του σε τραπέζι για να κάνουμε ένα συνεταιρισμό. Θα μας μείνουν περισσότερες υποχωρήσεις στο τραπέζι και ακριβώς πιστεύω ότι πλέον δεν θα πρέπει να προβλέπει τίποτε, να προσβλέπει σε τίποτε αυτός ο λαός για δίκαιη λύση ή για οτιδήποτε. Κύριε Σαββίδη, θα ήθελα και τη δική σας θέση πάνω σε αυτό. Και αν τελικά, άσχετα με το τι είπε ή δεν έπρεπε να πει ή δεν ξέρω εγώ τι. Η εικόνα είναι αυτή όμως. Από την άλλη, μήπως όντως δεν έχει άλλη επιλογή ο πρόεδρος και πρέπει να πάει. Ναι, να θυμίσω στους τηλεθεατές μας που εμείναμε την τελευταία φορά στις συνομιλίες. Εμείναμε στα στρατεύματα και στις εγγύσεις που ήθελε η Τουρκία να τα έχει ως μέρος της λύσης και βασικά να τα έχει ΕΣΑΗ. Νομίζω ο πρόεδρος Αναστασιάδης αντιλαμβάνεται πλήρως και αν δεν αντιλαμβάνεται, ελπίζω κάποιος να το πει, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει οποιοδήποτε δημοψήφισμα από τους Ελληνοκυπρίους μετά από αυτές τις συμπεριφορές της Τουρκίας και στο Αφρίν και αλλού. Ειδικά ο τρόπος με τον οποίο οι ΗΠΑ εκκρέμασαν τους Κούρδους, οι οποίοι ήταν οι σύμμαχοι τους στον πόλεμο εναντίον του ΆΙΣΙΣ, τον διαφημιζόμενο πόλεμο στην Αμερική. Το τι έχει γίνει στο Αφρίν είναι μια απόδειξη ότι τα συμφέροντα του κάθε κράτους δεν επιτρέπουν ευαισθησίες και συμμαχίες τέτοιου τύπου. Νομίζω να το προσδιορίσουμε λίγο στο ότι εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία οφείλουμε να έχουμε το σωστό διάλογο με τους εταίρους μας, είτε αυτοί είναι χώρες, είτε αυτοί είναι εταιρείες με τις οποίες έχουμε υπογράψει συμβόλαια. Τα συμβόλαια είναι φταγμένα με τέτοιο που μπορούμε πολύ εύκολα, εφόσον οι εταιρείες δεν τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα και τις υποχρεώσεις τους, χάνουν τα συμβόλαια, χάνουν μερίδια από τα τεμάχια τους. Οπότε πρέπει να αλλάξουμε το διάλογο που έχουμε μαζί και με τις χώρες και με τις εταιρείες. Δεν φταίει ένι, κύριε Σαββίδη. Δεν φταίει ένι αν έχει καθυστερήσεις. Όχι, φταίει ένι, διότι είναι βεβαιώθηκε ότι η Ιταλική κυβέρνηση των Ιταλικών Ναυτικών ήταν εκεί. Είναι η Κυπριακή Δημοκρατία που πρέπει να διασφαλίσει. Υπουργείο Ενέργειας, διότι είναι βεβαιώθηκε ότι ο Ιταλικός στόλος δεν ήταν εκεί. Αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα κάνεις μέσα από έναν δωμάτιο του Υπουργείου Εμπορίου στην Λευκοσία, το οποίο ήταν το πρώην ψυχιατρίο. Πρέπει επιτέλους να αναβαθμίσουμε και λίγο το παιχνίδι μας, να μην νομίζουμε ότι παίζουμε κουμέρες, αλλά παίζουμε με άτομα τα οποία τροβρέφει. Και αυτό είναι ο τρόπος που πρέπει να προσδιοριστούμε. Η συνάντηση του κ. Χριστοδουλίδη μαζί με τον Κουτέρες ήταν μια 15-λεπτή συνάντηση πρώτης γνωριμίας, ίσως με τον καινούργιο ρόλο. Οπότε ας μην του βάλουμε. Εκείνο που με ανησυχεί εμένα και μας ανησυχεί ως Συμμαχία Πολιτών είναι ότι μπορεί να πάει ο πρόεδρος Αναστασιάδης για έναν καφέ, το οποίο αναλόγως το πώς το σκέφτεται ο καθένας, ένας καφές μπορεί να είναι αθώος, αλλά μας έχει συνηθίσει ο κ. Αναστασιάδης στους καφέδες, ειδικά μετά τις 12.30, να παίρνει ορισμένες αποφάσεις για να κάνει συνομιλίες, για να πάει στην Ελβετία και να κάνει τα άλλα πράγματα του. Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός
σε αυτό που κάνει. Υπάρχει όντως... Στη συνάντηση με τον Κουτέρες, πάντως ο κύριος Χριστοδουλίδης κατήγγειλε την Τουρκία για την όλη στάση. Τώρα ο Κουτέρες τι λέει και τι θα κάνει, άλλο Παπαβαγγέλιο. Ο Κουτέρες μιλά μέσα από τα έγγραφα τα οποία δημοσιεύει ως επίσημα τα Ηνωμένα Έθνη και δεν έχει ακόμη καταγγείλει την Τουρκία για τον τρόπο που συμπεριφέρεται στην ΑΟΣ. Και αυτό πρέπει όντως να είναι καμπανάκια για τον πρόεδρο Αναστασιάδη, ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια του να πάει σε συνομιλίες με αυτά τα δεδομένα θα τον υποχρεώσουν να δεχτεί και εγγύσεις και στρατεύματα, τα οποία σίγουρα δεν θα είναι κάτι το οποίο να αποδεχτώ από τους Ελληνοκύπριους. Όντως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει να είμαστε πολύ πιο σοβαροί ως κράτος. Το θέμα της ΕΝΗ, το έχω ξαναπεί εδώ, ήταν ξεκάθαρα ένα θέμα αποσυντονισμού και αν είχαμε ένα Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας που ως Συμμαχία Πολιτών φωνήσαμε τόσες πολλές φορές για αυτό το πράγμα, όντως θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να προλάβανε το επεισόδιο, ακόμα και μέχρι να ακυρωθεί το ταξίδι, εφόσον δεν μπορούσαν να διασφαλίσουν ότι το ιταλικό ναυτικό θα ήταν εκεί και θα είχαν τα κότσια να σταθεί απέναντι στους Τούρκους. Ολοκληρώσετε να πω, τελειώσατε. Πιστεύω ότι η συνάντηση με τον κύριο Ακιντζή είναι θέμα το κόστος που η τιμή που πληρώνει ο πρόεδρος Αναστασιάδης για να μην δημιουργήσουν προβλήματα, για να βεβαιωθούν οι Αμερικάνοι ότι οι Τούρκοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στην Έξον και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με αυτά τα πράγματα. Ο διάλογος με την Έξον και ο διάλογος με το Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής πρέπει να είναι τέτοιος που να αντιλαμβάνεται πλήρως η Αμερική ότι τα συμφέροντά της περνούν μέσα από την Έξον να τηρήσει αυτά που υπάρχουν στο συμβόλαιο της. Μάλιστα. Κύριε Γιάννη. Λοιπόν, ξεκινώντας πρώτα απ' όλα για τη συζήτηση που είχατε πριν για τις σχολές σκέψης, όντως στις διεθνείς σχέσεις υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Είναι η σκέψη του συμβιβασμού και η σκέψη της διεκδίκησης. Και υπάρχει και μια υποκατηγορία στις διεθνείς σχέσεις που είναι οι στρατηγικές σπουδές, όπου είναι η σκέψη η αδιάλλαχτη και η σκέψη η συνενετική. Και αναλόγως των πολιτικών σου πεπιθήσεων και όπως αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα, μα κατά αυτόν τον τρόπο πορεύεσαι και στην πολιτική σου. Γι' αυτόν, κάπου εδώ θα ήθελα να προσθέσω και ένα γνωστό ρητό για όσους ασχολούνται με τον κύριο Φρίτμαν, όπου είπε να κατευθύνει κανείς τη συμπεριφορά ενός άλλου μέσων απειλών είναι φυσικό φαινόμενο. Γι' αυτό και τη στιγμή που έχουμε την Τουρκία μια ισχυρή δύναμη στην περιοχή, θα έπρεπε η Κυπριακή Δημοκρατία και ο Ελληνισμός γενικότερα να έχει προχωρήσει, να έχει αποτρεπτική ισχύ. Ο Ελληνισμός έχει, αλλά δεν είναι διαθετημένος να προχωρήσει σε αποτρεπτική ισχύ. Και αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο για την αποτρεπτική ισχύ, για τη σχολή σκέψη αυτή, ότι δεν πρέπει μόνο να την κατέχεις, αλλά πρέπει και διαθετημένος να τη δείξεις. Ερχόμενος όμως στα δικά μας, και να πάρουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Η γενική σκέψη πάντως, που η γενική σχολή σκέψης, η οποία είδαμε από το 1974 και εντεύθεν να επικρατεί, είναι αυτή της ηθοπάθειας. Συνενετική του συμβιβασμού. Είναι η πολιτική σκέψη, η οποία εμείς διαφωνούμε κάθετα. Όμως, για να καταλάβουν και λίγο καλύτερα οι τηλεθεατές, επί της ευκαιρίας με αυτό που μου είπατε, θα ήθελα να φέρω το παράδειγμα τώρα με τις προκλήσεις στην ΑΟΣ, όπου στο οικόπεδο όπου συμμετείχε η Ένικη Κοκάς, η Τουρκία έφερε τα πολεμικά πλοία και επειδή δεν ξέρω ότι δεν θα έχει αντιδράσεις, προκαλούσε με τα πολεμικά πλοία έκδοση ναύτεξ. Στο οικόπεδο όπου συμμετείχε η γαλλική Total, και σίγουρα μιλάμε για έναν πιο ισχυρό παίχτη στην περιοχή, η Τουρκία δεν έπραξε το ίδιο. Όμως, για να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, καμία Γαλλία, καμία Αμερική ή καμία Ρωσία δεν θα αντικαταστήσει το στρατό της Κύπρου, τον οποίο δεν έχει. Και Ούτε το Ισραήλ. Mm. Όμως, για να γίνει πιο αντίληπτο, η Τουρκία δεν θα έρθει να φέρει πολεμικά πλοία και να κάνει τα ίδια με τη Γαλλία, γιατί εκεί πέρα θα λειτουργήσει ο αποτρεπτικός παράγοντας. Γιατί η Τουρκία θα μπει στη λογική της σκέψης ότι αν προκαλέσω τη Γαλλία και με χτυπήσει, τότε εγώ τι θα κάνω ως ηγέτιδα χώρα στην περιοχή. Άρα
θα πρέπει να απαντήσω. Συμφέρει της Τουρκίας να μπει σε μια κατάσταση πολέμου με τη Γαλλία? Άρα αυτό λειτουργά αποτρεπτικά. Γι' αυτό που τονίζαμε εμείς ευθύς εξ αρχής ήταν ότι οι όποιες προσφορές δεν πρέπει να κινηθούν με βάση τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά βάση τα εθνικά συμφέροντα. Δηλαδή, δεν πρέπει να μπλέξουμε μέσα χώρες οι οποίες μας συμφέρουν οικονομικά, αλλά χώρες που έχουν την ισχύ να εξορίξουν το φυσικό αέριο. Ερχόμενοι όμως στα δεδομένα της Κύπρου αυτή τη στιγμή, για να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή έχει κάποια προβλήματα με την Τουρκία. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι διαθετημένη να εγκαταλείψει την Τουρκία, αφού τη θέλει την Τουρκία τόσο για έλεγχο στην περιοχή, όσο και για την ενέργεια. Η Τουρκία δε θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση για οικονομικούς λόγους. Ερχόμενοι τώρα στην Αμερική, η Νοτιοανατολική Μεσόγειος δεν την αφήνει αδιάφορη καθόλου, καθώς υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου και επίσης είναι και η διόρυγα του Σουέζ, όπου είναι ένα σημαντικό στρατηγικό κομμάτι. Mm-hmm. Ως εκ τούτου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ την Τουρκία, πόσο μάλλον ένα σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και από μια χώρα την οποία έχουν τεράστια συμφέροντα. Τους δημιουργούν πολλά και προβλήματα όμως τελευταία οι Τούρκοι τους Αμερικάνους. Δημιουργούν προβλήματα όμως, βλέπετε, και η Αμερική παραμένει σε ήπιους τόνους, γιατί δεν θέλει να εγκαταλείψει την Τουρκία στις αγκάλες της Ρωσίας, γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία εξυπηρετείται σε μεγάλο βαθμό φυσικών αερίων από τη Ρωσία. Άρα αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα ψάξουν έναν αλλακτικό τρόπο να πάρει φυσικό αέριο η Τουρκία από άλλη χώρα πέρα από τη Ρωσία για να την απορροφήσουν από τους Ρώσους, τους οποίους δεν θέλουν στο παιχνίδι. Ως εκ τούτου, μία λύση του Κυπριακού θα ήταν ένα ευνοϊκό σενάριο για τις ΗΠΑ, ούτως ώστε να καταλήξει το κυπροϊσραηλινό φυσικό αέριο προς την Τουρκία. Κάπου όμως εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε και τα δικά μας συμφέροντα και πώς θα πρέπει να ανατρέψουμε τις όποιες κινήσεις γίνονται. Θα πρέπει να χειριστούμε εμείς με τέτοιον τρόπο το φυσικό αέριο, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε το φυσικό αέριο και τα εθνικά μας συμφέροντα προς όφελος ολόκληρου του ελληνισμού. Δηλαδή, να αφήσουμε εκτός από την εξίσωση την Τουρκία. Και ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι με τη δημιουργία αγωγού EastMed, που θα ενώνει ενεργειακά την Κύπρο με την Ελλάδα και θα προεκτείνει τα συμφέροντα του Ισραήλ προς την Ελλάδα. Ούτως ώστε δεν θα μπορεί η Τουρκία να χτυπήσει το συγκεκριμένο αγωγό. Γι' αυτό είναι και μια απάντηση για όσους λένε να δημιουργήσουμε ένα σταθμό υγροποίησης στην Κύπρο, το οποίο εκτός του ότι θα επωμελιστεί το κόστος η Κυπριακή Δημοκρατία σε αντίθεση με τον αγωγό φυσικού αερίου, με συγχωρείτε, όπου το χρηματοδοτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει εμείς να δούμε πώς διασφαλίζουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Αν δούνε μια χώρα σοβαρή, με αποτρεπτική ισχύ, μια χώρα που σέβεται τα ιστορικά της δίκαια, τότε θα σε σεβαστούν και αντίπαλοι. Και θα σε σεβαστούν και οι υπόλοιπες χώρες. Κανείς δεν θα έρθει να μας δώσει κάτι όταν εμείς ήδη δεν το διεκδικούμε. Άρα, σε αντίθεση με αυτά που προχωρούμε μέχρι σήμερα, εμείς στηριζόμαστε στο ρεαλισμό, δηλαδή πώς θα εξασφαλίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Και για να κλείσω, να θυμίσω και ένα ρητό του Θουκυδίδη, που δυστυχώς μέχρι σήμερα είναι επίκαιρος. Ο δυνατός παίρνει πάντα αυτόν που θέλει και ο αδύνατος αυτόν που του δίνουν. Άρα αυτή τη στιγμή θα πρέπει εμείς με τις κατάλληλες κινήσεις να αλλάξουμε το σωζύγιο των δυνάμεων. Είναι εύκολο να γίνει αυτό από τη μια μέρα στην άλλη? Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό χρειάζεται στρατηγικός συγχρονισμός, χρειάζεται στρατηγική και πόσο μάλλον όταν εμείς δεν είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε τα οποιαδήποτε εφόδια έχουμε μπροστά μας και να διεκδικήσουμε, πόσο μάλλον τι θα πράξουμε στο μέλλον. Όμως, για να έρθω και στην συνάντηση του κύριου Αναστασιάδη με τον κύριο Ακκιντζή, να θυμίσω ότι την προηγούμενη φορά ο κύριος Αναστασιάδης είχε να αποχωρήσει από τις συνομιλίες λόγω των προκλήσεων των τουρκικών πλοίων. Και μετά, μέσα σε ένα, στο δείπνο που έγινε τις επόμενες μέρες, είχε να αποδεχθεί την πενταμερή διάσκεψη, την οποία όλα τα πολιτικά κόμματα ήμασταν αντίθετοι στο να πραγματοποιηθεί. Τελικά τι έγινε? Μέσα σε μία νύχτα δεχθήκαμε την πενταμερή διάσκεψη και εκεί που όλοι είχαμε αντιρρήσεις, για να λέμε και την αλήθεια, τελικά όλα τα πολιτικά κόμματα συνένεσαν στην πενταμερή διάσκεψη και έγιναν και πήγαν μαζί με τον κύριο Νίκο Αναστασιάδη στο Crans Montana, στο Mont Pelerin, με συγχωρείτε,
και αποδέχθηκαν όλοι μαζί την πενταμερή διάσκεψη. Εκεί πέρα που όλοι διαφωνούσαν, να θυμίσω, και επίσης οι μοναδικοί που τήρησαν τον λόγο τους, οι μοναδικοί που δεν δέχθηκαν την πενταμερή, ήταν το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, το οποίο αποχώρησε από το Εθνικό Συμβούλιο για να ξεκαθαρίσει την αντίδραση και τη διαφωνία του στην πενταμερή διάσκεψη. Μια πενταμερή διάσκεψη, η οποία σήμερα έμεινε παρακαταθήκη και δυστυχώς βλέπουμε να προχωρούμε πλέον ως δεδομένο ότι θα συμμετέχουμε σε μια πενταμερή. Αν μου επιτρέπετε. Συντομεύστε εδώ, δεν είναι το ρολόι σας. Συνδυάζουμε στο τέλος. Διαφορετικό του. Παραπληροφορεί το ΕΛΑΜ. Αρκετά κόμματα διαφωνήσαν. Απλώς πρέπει το ΕΛΑΜ να καταλάβει ότι μερικές φορές ακόμα και όταν διαφωνείς με τον πρόεδρο που διαπραγματεύεται, έχεις μια υποχρέωση εναντί στους πολίτες να είσαι εκεί και να βεβαιωθείς ότι δεν θα τα κάνει χειρότερα. Θα απαντήσω τώρα, θα απαντήσω μετά. Ναι, τώρα κάνετε ό,τι πείτε. Αυτό ήθελα να πω απλώς, ότι και άλλα κόμματα είχα διαφωνήσεις με αυτό. Και η ΕΔΕ και διαφώνησε, απλά αποφασίσαμε να συνοδεύσουμε τον πρόεδρο, διότι είχαμε να έχουμε ιδία ανάποψη για το τι θα διαμείβε τον. Γι' αυτό καλύτερα πριν να κατηγοράτε όλα τα κόμματα, να θυμάστε και τις θέσεις μας. Λοιπόν, πριν να κατηγορήσω όλα τα κόμματα, ξέρω πολύ καλά γιατί το κάνω και φέρετε τεράστια ευθύνη. Και εμείς ξέρουμε γιατί το κάνετε. Αφήστε με ολοκληρώσω, δεν σας διέκοψα. Φέρετε τεράστια ευθύνη για την πραγματοποίηση της πενταμερούς διάσκεψης. Αν όλα τα κόμματα ακολουθούσαν το παράδειγμα του ΕΛΑΜ και αποχωρούσαν από το Εθνικό Συμβούλιο, τότε θα θέτατε τον κύριο Νίκο Αναστασιάδη ενώπιον των ευθυνών του, θα αναλάβανε είτε την ευθύνη, είτε θα έλεγε ότι δεν υπάρχει ομοφωνία στο Εθνικό Συμβούλιο, άρα δεν μπορώ να δεχθώ την πενταμερή διάσκεψη. Και για να μην μου λέτε ότι είναι αερολογίες αυτά που λέω, να σας θυμίσω το παράδειγμα του Ντεγκόλ της Γαλλίας, που αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τελικά η Γαλλία κέρδισε αυτό που όλοι σήμερα θέλουμε, το βέτο. Άρα εσείς θα έπρεπε να σεβαστείτε των λαών που δεν ήθελε την πενταμερή, θα έπρεπε να σεβαστείτε τους ίδιους τους εαυτούς σας που λέγατε ότι διαφωνείτε με την πενταμερή, παρά να γίνετε παρατρεχάμενοι του κ. Αναστασιάδη σε πολυτερή θέρετρα, στα ελβετικά θέρετρα, μακριά από τον τόπο των συνομιλιών. Γιατί εκεί πέρα στα πολιτικά πολυτερή θέρετρα δεν προσφέρατε απολύτως τίποτα. Ας αφήσουμε το παρελθόν και να έρθουμε στο παρόν, κύριε. Με αυτές τις προσεγγίσεις. Άλλοι πάνε κάτω, κυρία Δωράτη, και άλλοι πάνε πάνω. Λοιπόν. Το ΕΛΑΜ είναι τέταρτη πολιτική δύναμη και όχι ΕΔΕΚ. Τέταρτη, ναι, ναι. Πάντως ακούσαμε ότι ο Ντεκόλ και ο Αναστασίας είναι το ίδιο πράγμα. Όχι, εννοεί. Και νομίζω λιόν. Νομίζω δεν κατανοάτε τι λέω. Λέω ότι ο Ντεκόλ διέφραξε και λέω άλλο πράγμα. Ο κύριος Μιχαλίδης νομίζω δικαιούται να σχολιάσει κάτι. Ωστόσο, ένα λεπτό, πες μου. Ναι. Δεν έχουμε χρόνο, παιδιά, αλλά εντάξει. Εντάξει, αφού είναι και ένα αποστρατεία, ο συνταγματάρχης ένα αποστρατεία, ο κύριος Άντης Λοΐζου, θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Κύριε Λοΐζου, καλησπέρα, έτσι σύντομα σας ακούμε. Καλησπέρα σε όλους στο πάνελ. Ναι. Η ερώτηση μου απευθύνεται στον κύριο Μιχαηλίδη. Εάν κατάλαβα καλά, θεωρεί ότι οι προκλήσεις της Τουρκίας στο οικόπεδο 3 έχουν λήξει. Ορθώς αντελήφθη. Στο οικόπεδο 3. Συγγνώμη, τι είπε. Ξαναρωτήστε, κύριε Λοΐζου. Εάν κατάλαβα καλά, ο κύριος Μιχαηλίδης θεωρεί ότι οι προκλήσεις της Τουρκίας στο οικόπεδο 3 έχουν λήξει. Δεν υπάρχουν προκλήσεις της Τουρκίας τώρα. Αφού αποχώρησε εν γέννη, κύριε Λοΐζου, αυτόν είχα πει. Ότι δεν υπάρχει ουσία αυτή τη στιγμή για οποιαδήποτε παρενόχληση. Άρα πρέπει ο πρόεδρος κατά την άποψή σας να πάει σε συνομιλίες. Ή σε ένα δείπνο. Συγγνώμη. Ναι. Εντάξει. Ναι, αυτό είπε. Σε μια κοινωνική συνάντηση. Ναι. Αυτό είπα και επαναλαμβάνω. Ναι. Ολοκληρώστε, κύριε Λοΐζου. Θα ήθελα να μου απαντήσει ο κύριος Μιχαηλίδης. Από τότε που θυμάται το Κυπριακό, σε ποια περίπτωση η Τουρκία προκάλεσε και μετά τη λήξη της πρόκλησης ή της παραβίασης αποκατεστάθη η παραβίαση. Και για να γίνω πιο αντιληπτός, διευκρινίζω. Παραβιάσεις κατά μήκος της ουδετέρας ζώνης, καταλήψεις εδαφών από το 1974 και εντεύθεν μέχρι το 2001 που πήραν τα στροβίλια,
μεταγενέστερα πριν λίγα χρόνια στη ζώδια που προχώρησαν και οι συνεχείς ανακηρύξεις των ναύτεξ που μπλοκάρουν διάφορες ενέργειες δικές μας ή προκαλούν αναστάτωση. Σε ποιο από αυτά αποκατεστάθη η κατάσταση προτού γίνει η πρόκληση ή η παραβίαση? Άστε. Διότι η Τουρκία επέτυχε αυτό που ήθελε και θα πάρει τον κύριο πρόεδρο στις συνομιλίες, να μου επιτραπεί η έκφραση, σειρμένο, να μην πω κάτι άλλο. Ευχαριστούμε κύριε Λοΐζου, να είστε καλά. Το ρίπο. Αγαπητέ μου, έχουμε δύο λεπτά να πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα έρθουμε με τα καταληκτικά σχόλια. Τώρα διαφημίσεις. Όχι, απαντήστε και στον κύριο Λοΐζου και σε όσα ακούστηκαν, διότι. Αγαπητέ μου Δημήτρη, κάποια που έχουν λεχθεί πρέπει να απαντήσει. Καταρχάς, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι απολύτως σεβαστό η ΕΔΕΚ, για παράδειγμα, είπε ο κύριος Ζωράδης προηγουμένως, όχι συνεταιρισμό. Δεν πρέπει να συζητούμε για συνεταιρισμό. Με τους Τουρκοκύπριους. Με τον Ερτογάν. Είναι απολύτως σεβαστό αυτό. Θα μιλήσουμε δηλαδή με τον Ban Ki-moon για να κάνουμε συνεταιρισμό. Να πάνε να το δει ο Τραμπ. Λοιπόν, να το δει τώρα. Ο κύριος Γιάδης μίλησε για συμβιβασμό και διεκδικητική πολιτική. Εγώ έχω να αντιπαραθέσω το εξής. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης και η πολιτική του σε όλα τα θέματα μπήκε κάτω από το μικροσκόπιο του λαού, που είναι το μέγιστο κριτήριο, πριν πρόσφατα, πριν ένα μήνα. Και έχει πάρει ισχυρή εντολή να, να προσπαθήσει να επιλύσει το κυπριακό πρόβλημα βάσει μιας πολιτικής την οποία χρησιμοποίησε. Και ασφαλώς δεν ήταν πενταμερής, δεν θα μπούμε σε αυτό το σημείο τώρα, ήταν πολυμερής η διάσκεψη τότε και χωρίς να συνομιλούμε δεν μπορούμε να λύσουμε το κυπριακό. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θεωρούν εθεροβατούν και θεωρούν ότι θα μπορέσουμε μια μέρα να τους ρίξουμε στη θάλασσα. Εάν υπάρχει μια τέτοια δυναμική, εγώ δηλώνω παρόν από αυτή τη στιγμή με όλες τους περιορισμούς της ηλικίας μου, εγώ δηλώνω παρόν. Από εκεί και πέρα εγώ νιώθω ότι ο πρόεδρος, εάν κληθεί βάσει των διεργασιών που γίνονται να παρακαθίσει σε ένα δείπνο, μια κοινωνική συνέβρεση, ούτως ώστε να σπάσει ο πάγος και να συνεχίσουν οι προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού, ναι, σε καμιά περίπτωση δεν συζητούμε είτε να βάλουμε την ουρά στα σκέλια, είτε να αποδεχτούμε τουρκικές προκλήσεις ή ούτε να σταματήσουμε τον ενεργειακό σχεδιασμό μας, ούτε τις συμμαχίες που έχουμε κάνει. Μίλησε ο κύριος Γιάδης για το ΙΣΜΕΤ, μα το ΙΣΜΕΤ ποιος το έβαλε πάνω στο τραπέζι? Δεν είναι η πενταμερής συμμαχία Κύπρου, Ελλάδας, Ιταλίας, Ισραήλ και Αιγύπτου? Βάλω το ερωτηματικό για την Αίγυπτο, μου διαφεύγει αν είναι μέσα στο γκρουπ. Οπότε εμείς θεωρούμε ότι ο ενεργειακός σχεδιασμός δεν γίνεται σε μια αίθουσα πρώην ψυχιατρίου και παίζουν γκουμέρες εκεί. Ο Γιώργος Λακκοτρύπης ταξιδεύει σε όλο το μήκη και τα πλάτη της γης προτού γίνει ένα βήμα, γιατί είμαστε μικροί και αδύνατοι και θα πρέπει να κάνουμε συμμαχίες και θα πρέπει να έχουμε στηρίγματα για να προχωρήσουμε σε αυτό τον ενεργειακό σχεδιασμό. Και εμείς... Στο τεμάχιο 3 δεν τα πρόβλεψε καλά. Μπορεί να... Το τεμάχιο 3... δεν πήγε καλά. Ναι, αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Και ούτε οι Ιταλοί όμως πρόβλεψαν σωστά, γιατί ούτε η Έννη ήθελε να έχει αυτή την κατάληξη το γεωτρητικό, το πρόγραμμα. Ολοκληρώστε, διότι πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και μετά καταληκτικά. Και ερχόμαστε για το καταληκτικό. Λοιπόν, περνάμε σύντομα σε μηνύματα. Κάνεις πιο καταληκτικά. Ο συνταγματάρχης λέει, έστειλε μήνυμα ο συνταγματάρχης και λέει: ευχαριστώ τον κύριο Μιχαλίδη, πέστε του που δεν μου απάντησε.
Θα το απαντήσω. Θα το απαντήσω. Να. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε με καταληκτικά σχόλια λίγο πριν κλείσουμε. Η αλήθεια και οι αγαπητοί τηλεθεατές, πολύ λίγα λεπτά, 4 συγκεκριμένα πριν τελειώσει η εκπομπή, οπότε από ένα λεπτό αυστηρά καταληκτικό σχόλιο από τους καλεσμένους μας. Για όσους δεν πήραν τηλέφωνο, διαρωτώμαι πως δεν έχετε μάθει ένα χρόνο εκπομπής. Άμα ξεκινάει εκπομπή στις 5 και αρχίζετε και μένετε ένα της ένα μπουλούκι 50 ατόμων να πάρετε η ώρα 5.30, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι δυνατόν να βγάλουμε πολύ κόσμο. Κύριε Γιάδη, αρχίζω από εσάς για να καταλήξω στον κύριο Μιχαλίδη. Καταληκτικό σχόλιο. Μου επιτρέψετε πριν το καταληκτικό σχόλιο να πλάρω στον κύριο Δωράτη, επειδή δεν πρήγεται σε θέσεις της ΕΔΕΚ. Εγώ γνωρίζω ότι η ΕΔΕΚ στηρίζει την Ομοσπονδία. Κάνω κάτι λάθος, κύριε Δωράτη? Απορρίψαμε τη διζωνική Ομοσπονδία. Άρα στηρίζει η Ομοσπονδία, νόμως. Ενιών κράτος. Υποστηρίζουμε το ενιών κράτος. Ενιών κράτος. Ναι. Επειδή έχω εδώ την προγραμματική διακήρυξη της ΕΔΕΚ που λέει τη συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα ομόσπονδο κράτος με ομοσπονδιακό σύνταγμα. Από τη σελίδα σας εδώ είναι. Άρα στηρίζω ομοσπονδία. Λοιπόν, συνεχίζοντας, όσον αφορά τώρα το τι συμβαίνει στην Κυπριακή ΑΟΣ και πώς πρέπει να κινηθούμε, δυστυχώς εμείς τα λέγαμε, τα προβλέψαμε. Είχαμε πει ότι η Τουρκία θα εξωτερικεύσει την κρίση στην Κυπριακή ΑΟΣ. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε, κάποιοι δεν μας άκουσαν. Είχαμε πει ότι η Αμερική θα χρησιμοποιήσει το πεδίο για να προωθήσει τα δικά της τα συμφέροντα. Δυστυχώς κάποιοι δεν μας άκουσαν και για να μην τα προωθήσει πρέπει εμείς να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Και βλέπουμε ότι η Τουρκία επίσης, κάτι άλλο το οποίο έχουμε προβλέψει και από ό,τι φαίνεται ξεκινά τώρα, θα ασκήσει διπλωματικές πιέσεις στις ΗΠΑ μέσω της Κατάρ, η οποία Κατάρ είναι μια κρατική εταιρεία. Και κλείνοντας, πρέπει να πω ότι σαν Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει πρώτα απ' όλα να σεβαστούμε τον εαυτό μας. Πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε τα ιστορικά μας δίκαια και όχι από μόνοι μας να υποβαθμίζουμε το κυπριακό πρόβλημα, να υποβαθμίζουμε τα δίκαιά μας και να μειώνουμε το κυπριακό από πρόβλημα εισβολής και κατοχής σε μια δικοινοτική διαφορά. Όταν εμείς ήδη δεν είμαστε σε θέση να αναδείξουμε το πρόβλημά μας, τότε πώς περιμένουμε από άλλους να διεκδικήσουν και να προβάλλουν το κυπριακό. Ευχαριστώ, κύριε Γιάδη. Ένα λεπτό και εσείς, κύριε Σαββίδη. Εμείς ως Συμμαχία Πολιτών έχουμε αρκετές φορές μιλήσει για τη σημασία της δημιουργίας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Και ελπίζω σε μια φάση να γίνει. Αλλά θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γιάδη. Πήγαμε ερωτήσεις. Συμφωνώ μαζί του όσον αφορά το ένας πολίτης, μια ψήφος και ελπίζω να συμφωνεί και αυτός. Απλώς θα ήθελα να μάθω αν το ΕΛΑΜ θα δέχεται έναν Τουρκοκύπριο ως πρόεδρο σε περίπτωση που οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ψηφίζουν έναν Τουρκοκύπριο ως πρόεδρο. Εσείς πιστεύετε ότι το 18% μπορεί να βγάλει πρόεδρο? Ένας ψήφος, ένας πολίτης, μια ψήφος. Εμείς λέμε αυτό που λέει το Σύνταγμα σήμερα, ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να είναι Έλληνας Κύπριος. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν. Για μας, σε αντιθέση με εσάς, η Κύπρος είναι ελληνική. Δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε. Σας παρακαλώ. Δηλαδή, βάζετε λόγια. Μου αρέσει που το ΕΛΑΜ βάζει λόγια στους πολιτικούς αντιπάλους. Έκανα μια απλή ερώτηση. Όχι, πέντε τοποθέτησή μου και ρώτησα. Δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε, λέω. Η αλήθεια είναι τώρα με όλα αυτά που γίνονταν στην ΑΟΣ, σκεφτήκατε αν είχαμε εκ περιτροπής προεδρία και ήταν κάποιος έτσι φιλότουρκος στην προεδρία αυτή το διάστημα, τι θα γινόταν? Υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο, κύριε Μιχαλίδη? Το σκεφτόμουν προχθές και λέω. Εγώ τι είχα να συμφωνώ μαζί με τον κύριο Γιάδη σε αυτό το ζήτημα. Απλώς το ζήτημα. Απλώς το ζήτημα. Ο χρόνος περνάει. Δεν μπορείς να ζητάς ένας πολίτης μια ψήφος
και να μην δέχεσαι ότι υπάρχει περίπτωση κάποιος άλλος. Είναι πολύπλοκα τα συστήματα, τα θέματα, και δεν μπορούμε με αφορισμούς, δεν μπορούμε με το να φωνάζουμε συνέχεια και να προσπαθούμε να είμαστε εμείς οι πατριώτες ότι όλα μπορούμε να τα λύσουμε. Δώσατε το μήνυμά σας, κύριε Δωράτη. Ένα λεπτάκι και κλείνουμε το ένα λεπτό, κύριο Μιχαλίδη. Ο κύριος Γιάδης κάνει αναφορά σε φιλόσοφους και ρητά, αλλά νομίζω ξεχνά την σύγχρονη ιστορία της Κύπρου, όπου οι εξάρσεις του εθνικισμού και αυτοί που απέτησαν σε λαθασμένη χρονική περίοδο το ότι η Κύπρος είναι ελληνική, οδήγησαν αυτόν τον λαό σε μια τραγωδία από την οποία δεν μπορεί να απεγκλωβιστεί. Η Τουρκία έχει στο πηδάλιο της έναν παράφρονα. Οι σημερινές δηλώσεις του Ερτογάν για τρίτον παγκόσμιο πόλεμο ακριβώς δείχνουν ότι δεν έχουμε να κάνουμε με έναν σόφρονα πολιτικό. Θα είναι η χειρότερη επιλογή τώρα να πάμε κάτω από το προηγούμενο των απειλών με τις φρεγάτες, να συρθούμε σε έναν τραπέζι διαπραγματεύσεων, όπου αυτός ο παράφρονας θα θέσει με τη δύναμη της ισχύως τους δικούς του τους όρους, και στο τέλος εκτός του ότι θα καταληθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, διότι η αποδοχή της Πενταμερούς ουσιαστικά προετοίμασε γι' αυτό, και γι' αυτό εμείς ήμασταν εναντίον κάθετα στην πενταμερή διάσκεψη, ανεξάρτητα αν τώρα προσπαθούν κάποιοι να μονοπολίσουν ότι ήταν εναντίον. Θεωρούμε και θα είμαστε εδώ να το ξανασυζητήσουμε. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι ο κύριος Μιχαλίδης δεν έχει απαντήσει στον κύριο Λοΐζου, ο κύριος Λοΐζου, επειδή ήταν στρατιωτικός, γνωρίζει πολύ καλά τη στρατηγική. Σας λέμε και σας προειδοποιούμε ότι θα είναι το μεγαλύτερο λάθος του κύριου Αναστασιάδη εάν πάει τώρα σε συνομιλίες. Μια μικρή διόρθωση στον κύριο Δωράτη: δεν είναι αυτοί που έλεγαν η Κύπρος είναι ελληνική που έκαναν το 1974, αλλά αυτοί που έλεγαν ότι η Κύπρος κοίταν μακράν. Ιστορική διόρθωση. Ποιος το είπε αυτό? Ο Καραμαλής. Δεν είναι. Δεν είναι πατέρας μας ο Καραμαλής. Κύριε Μιχαλίδη, κλείνουμε μαζί σας. Καταρχάς, αγαπητέ μου Δημήτρη, θα πρέπει να πούμε ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης έχει ψηλά στην ατζέντα του, σαν κύριο θέμα, στη δεύτερη και τελευταία του θητεία, την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Και για να επιλυθεί το κυπριακό πρόβλημα θα πρέπει να συνομιλούμε. Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις, το σέβομαι αυτό το πράγμα, που δεν θέλουν να συνομιλούμε. Δεν θέλουμε να έχουμε καμιά σχέση με τους Τουρκοκύπριους. Χωρίς να συνομιλούμε δεν μπορούμε να επανενώσουμε και να απελευθερώσουμε την χώρα μας. Κατά συνέπεια εμείς σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε, χωρίς να σταματήσουμε τον ενεργειακό σχεδιασμό μας. Και ναι, εάν οι προκλήσεις της Τουρκίας συνεχιστούν, λέω και στον κύριο Λοΐζου, ασφαλώς εμείς δεν πρόκειται να παίξουμε κανενός το παιχνίδι. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μας έλεγαν ότι όταν θα πάμε στη Νέα Υόρκη, στο Μον Πελεράν, στον Κραν Μοντανά, θα καταργηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, ο πρόεδρος θα γυρίσει κοινοτάρχης και ούτω καθεξής. Τίποτα από αυτούς τους την κινδυνολογία δεν έχει επαληθευτεί, και σε συνεργασία με τον κύριο Κουτέρες, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τις μεγάλες δυνάμεις, την Αμερική, τη Ρωσία, θα προσπαθήσουμε να μπουν οι απαραίτητες πιέσεις, ούτως ώστε να γυρίσουμε πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι σχέδιο δράσης ή πόθος ευσεβοποθισμός? Είναι σχέδιο δράσης. Κύριε Σούλη, μπορεί 5 δευτερόλεπτα για να μην φύγει. Όταν εννοεί η ΕΔΕΚ ότι απορρίπτει τη ζωνική, εννοούμε για γεωγραφικά. Ζητούμε να είναι ενιαία η Κύπρος. Τώρα, επειδή υπάρχουν και Τουρκοκύπροι και εμείς αναγνωρίζουμε ότι και αυτοί είναι Κύπροι, μιλούμε για ομοσπονδία ως πολιτιακό σύστημα και όχι ως γεωγραφικός διαχωρισμός. Επειδή πριν είπατε για ενιαίο κράτος, τελικά ενιαίο κράτος είναι ομοσπονδία. Γεωγραφικά ενιαίο κράτος, αλλά θα είναι ομοσπονδία σε επίπεδο πολιτιακό. Να ξεχωρίζετε τον καλό σας άλλον ομοσπονδία και άλλο ενιαίο κράτος. Δεν θα μου κάνετε μαθήματα, κύριε Άδεια. Εντάξει, αφού έχετε αυτή την τριγυμία κρανίου, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εσείς έχετε τριγυμία κρανίου. Λοιπόν, αγαπητοί κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, τέλος χρόνου, φάγαμε και 3 λεπτά από το δερτίο. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Κύριε, κύριε, καλό απόγευμα, καλό υπόλοιπο. Αγαπητοί τηλεθεατές, θα τα ξαναπούμε αύριο στην εκπομπή.
Θεουθέλοντος, να είμαστε καλά. Ακολουθεί κεντρικό δελτίο ειδήσεων με Κωνσταντίνο Αθανασίου και Κωνσταντίνα Ρούσα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.